Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά εντός των τυχών, αλλά και εκτός των τυχών, με αγωνιστική, με ποδοσφαιρική δράση σε όλα τα μέτωπα. Μαζί με Νίκο Αβραμίδη και Κωστή Ραπτόπουλο. Παιδιά, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, όλα καλά. Γεια σου, να ξεκινήσουμε λίγο με το πρόγραμμα, αφού είναι non-stop πλέον οι αγωνιστικές. Αύριο Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης, Βόλος Πανετολικός και Όφι Ολυμπιακός στις 7.30. Την Κυριακή Ιωνικός ΠΑΟΚ, Άρης Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ντέρμπι. Τη Δευτέρα Λαμία Γιάννα. Κανονικά διεξάγονται στις ώρες που είχαν αρχικά και μέρες προγραμματιστεί τα παιχνίδια του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Και Λαμία πας Γιάννα, πάμε την Δευτέρα. Χωρίς να ξέρουμε πού θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν θα γίνει στο γήπεδο της Λαμίας. Ναι, ναι, γιατί το γήπεδο της Λαμίας θυμίζει γκαλερί Μυραράκη. Γιατί άμα θυμίζει... Χάλι, μαύρο χάλι όμως, χάλια χάλι, όχι καλό, καλά χάλια. Άρα, το τονίζεις στο χάλι. Χάλι, χάλι. Ολυμπιακός 29, ΑΕΚ 23, ΠΑΟΚ 19, Όφι 18, Παναθηναϊκός 17, ΠΑΣ 16, Άρης 14, Εκρεμή το μείον 6, Βόλος 14, Αστέρας Τρίπολης 13, Λαμία Ιωνικός από 10, Πανετολικός 8, Απόλλωνος Σμύρνης 7 και Ουραγός ο Ατρόμητος με 6 βαθμούς. Αυτά αναφορικά με την Super League. Έκτη αγωνιστική τώρα στην Super League 2, Διαγόρα ΑΕΚ Β, Γάλλιο Ηρόδοτος, Εργοτέλης Παναθηναϊκός Β αύριο, την Κυριακή Αστέρας Βλαχιώτη Καλαμάτα, Χανιά Κηφισιά Ζάκυνθος Επισκοπή, Όφι Αράπετρας Ρόδος και Καλυθέα Λεβαδιακός. Καλυθέα έχει 12, η Ρόδος ο Λεβαδιακός από 11, εξού και το ντέρμπι της αγωνιστικής. Κηφισιά ΑΕΚ Β από 10, Διαγόρας 8, Εγάλιο Εργοτέλης από 7, Καλαμάτα 6, Χανιά Ηρόδοτος 5, 4 για Έκαρε Σκάκης Παναθηναϊκός Β και Αστέρας Βλαχιώτη. Έναν βαθμό έχει ο Όφι Αράπετρας και Επισκοπή και κανέναν η Ζάκυνθος. Πρέπει να κουρέψουμε το χόρτο στην κάρτα, Θα το κουρέψουμε. Ναι. Απόλλων Λάρισας Τρίγλια, έκτη αγωνιστική για τον Βόρειο Όμιλο, Ολυμπιακός Βόλου Πιερικός, αύριο την Κυριακή. Αλμοπός Αριδέας Θεσπρωτός, Νίκη Βόλου Ξάνθη, ΠΑΟΚ Β Αναγέννηση Καρδίτσας, Τρίκαλα Απόλλων Πόντου, ΑΕΛ Βέρεια και Ολυμπιακός Β Πανσεραϊκός. Ρεπό έχει η Καβάλα. Η Καβάλα που με τη Ζάκυνθο να πούμε ότι δικαιώθηκαν και τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής που δεν είχαν γίνει θα γίνουν κανονικά. Πότε? Δεν έχει οριστεί ακόμα η... Εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Όσο αργότερα, τόσο το καλύτερο. Βέρεια 13, Ξάνθη 10, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου από 9, Ολυμπιακός Βόλου ΑΕΛ 7, Θεσπρωτός Πανσεραϊκός, Αλμοπός Αριδέας από 6, ΠΑΟΚ Β 5, Ολυμπιακός Βόλου 5, Ηρακλής το ίδιο, Πυρικός Απόλλων Πόντου 4, Τρίκαλα 3, Απόλλων Λάρισας 2 και 0 η Καβάλα. Και να όχι Ηρακλής, Τρίγλια. Εντάξει. Αφού Τρίγλια το είπαμε προηγουμένως. Τρίγλια. Δεν ξέρω, σε μια κάρτα τον είδα Τρίγλια, στο άλλο τον είδα Ηρακλής. Τρίγλια. Κάτι μου λέει ο Λίγκρης, ο Κούγιας, ο Κούγιας, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ο Κούγιας, ο Κούγιας. Για να μην έχει απαιτήσεις. Γιατί αυτοί στην Τρίγλια λένε, τους δώσαμε το αφημί, πήγαν Β' Εθνική, ας κουνήσουν το κόλλο τους λίγο, αλλά πάνε και Α. Εμείς μέχρι εδώ είμαστε. Και άμα ακούγεται Ηρακλής, βρίζουν τον πρόεδρο της Τρίγλιας. Άμα ακούνε Τρίγλια, σου λέει να βοηθήσουμε. Είναι και επικοινωνιακό. Μάλιστα. Καλά, μόνο επικοινωνιακό είναι. Να θυμηθούμε τι έγινε μεσοβδόμαδα στο κύπελλο Ελλάδος. Αφού έχουμε και τις ρεβάνς. Όταν το έχουμε και αν το έχουμε, αλλιώς να προχωρήσουμε. Εδώ, Νίκη Βόλου, Πανετολικός 0-1, Άρης Όφι 3-1, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 3-2, Παναθηναϊκός Βόλος 2-1, ΑΕΚ Κηφισιά 4-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-1, Άγιος Νικόλαος Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 και Λαμία Ιωνικός 2-0. Αυτά. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε? Πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Να δούμε πρώτα τι έκαναν μεσοβδόμαδα οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ κέρδισε την Κηφισιά 4-0 ημίχρονο.
Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, είχαμε μεγάλο rotation από τον Γιαννίκη. Εδώ είδαμε Τσιντόντα κάτω τα δοκάρια, Τζαβέλα και Σβάρνα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ρότα δεξιά, Χατζησαφή αριστερά, Λεταλέξ, Σακόφ, Γεύτιτς η τριάδα στα χαφ, Γκαρσία, Τάνκοβιτς και Ανσαριφάρτ η τριάδα στην επίθεση. Τώρα ήρθε ένα 4-0. Σύνθεση σε αυτές τις περιπτώσεις ομάδες από χαμηλότερη κατηγορία με λιγότερες παραστάσεις και εμπειρίες, όσο και αν μπουν ψυχωμένες, είναι όπως λέμε μέχρι να μπει το πρώτο γκολ. Μετά κυρίως ψυχολογικά αλλά και σωματικά σύνθως καταραίουν. Βέβαια αυτό το 4-0 δεν αδικεί την προσπάθεια που κάνει η Κυψιά και στην Super League 2 έχοντας φτάσει μέχρι εδώ. Με ένα 4-4-2 κατέβηκε η Κηφισιά. Το μυαλό όλων είναι στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τις αλλαγές που ετοιμάζει ο Αργύρης Γιαννίκης για το Αθηναϊκό ντέρμπι αναφορικά με την εντεκάδα του. Επιστρέφει ο Στάνκοβιτς και ο Βράνιες δίπλα στον Τζαβέλα στην άμυνα. Βλέπουμε ότι παραμένει ο Ρότα στα δεξιά, Μοχαμάντι αντί του Χατζησαφή αριστερό μπακ, Σιμάνσκι, Σιμόες, Μάνταλος, η κανονική ας το πούμε έτσι τριάδα στα χαφ. Το κολπάκι με τον Χατζησαφή μπροστά από τον Μοχαμάντι, τον Άμραμπατ απέναντι και τον Αραούχο στην κορυφή της επίθεσης. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πιθανή εντεκάδα θα έχουμε τον Τσούμπερ και τον Γκαρσία εκτός. Ο Γκαρσία λόγω τραυματισμού και ο Τσούμπερ πέρασε κάποιον τραυματισμό. Αλλά νομίζω Νίκο και έχει Κώστα. Σκυλιακούς έχει χτυπήσει ο Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ έχει θέμα σκυλιακούς. Έχει θέμα σκυλιακούς από ένα χτύπημα, λέει στο μάτς. Έλα, έλα, Fiat, Fiat βγήκε κι αυτός. Ο Τσούμπερ και ο Γκαρσία έχουν θέματα. Ο Τσούμπερ έχει θέμα ή είναι και το ντεφορμάρισμα που τον οδηγεί στον πάγκο. Ναι, και τα δύο, αλλά νομίζω ότι όταν αρχίζει σκυλιακή και ο Γκαρσία χτυπάει πότε. Δηλαδή ο Γκαρσία. Με απογοητεύει πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ. Και περιμένω και από τον άλλον και αυτό δεν τραβάει. Δηλαδή από τα εξτρέμ, αυτά τα δύο η ΑΕΚ δεν παίρνει πολλά πράγματα. Είναι πρόβλημα κι αυτήν. Πίσω τα τρώει. Παρά το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε ο Τσούμπερ, έτσι, γιατί στην αρχή τη σεζόν παραμιλάγαμε. Και ο Γκαρσία έκανε καλό φινάλε και καλή εκκίνηση επίσης. Πάντως, εγώ νομίζω ότι ο Χατζησαφή θα δημιουργήσει προβλήματα εκεί. Γιατί είναι ένα φύση επιθετικό μπακ. Εδώ πιο επιθετικό. Εντάξει, εδώ τι είναι να φυλάξει τα νότα του μάλλον, Γιάννη, τι λες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ευνηδιάσει τον Γιωβάνοβιτς με τον Χατζησαφή στα εξτρέμ, γιατί είναι πολύ καλός και ο Μοχαμάντι στις πλάτες του Χατζησαφή. Έτσι. Να τους κλείσει την πλευρά ψηλά θέλει μάλλον εκεί, να μην κατεβαίνουν από εκεί. Και ο Χατζησαφή είναι ένας τίμιος παίκτης, ο οποίος θα γυρίσει πίσω για να μαρκάρει. Ναι, θα τα συνδυάσει αυτά. Θα τα συνδυάσει. Δηλαδή η πλευρά της ΑΕΚ από αριστερά, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Χατζησαφή, σου δείχνει μια σιγουριά εντός αγωγικών βάσει της κατάστασης των ποδοσφαιριστών, της γνώσης των ποδοσφαιριστών που ξέρουμε, ότι θα είναι πολύ καλή στα ασταλτικά τους καθήκοντα. Ο Άμραμπατ στα 34-35 είναι ένα θέμα πώς θα γυρίζει πίσω να μαρκάρει να βοηθάει το Ρότα. Θα το κάνει ή το Μισελέν, γιατί εδώ ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ, ο Μιχάλης ο Κορονέος, μου λέει ότι θα παίξει ο Μισελέν και όχι ο Ρότα. Αλλά εντάξει, κάτι παραπάνω θα ξέρω, αφού είναι βοηθός του Γιάννικη. Καταλαβαίνεις. Ειρωνικά το λες έτσι, μην νομίζει ο κόσμος. Ειρωνικά το λέω, βρε, δεν εννοείται. Οπότε λοιπόν, όχι, σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι ούτε θα παίξει ο Μίτογλου, γιατί ο Μίτογλου στα τελευταία δύο μάτς δεν ήταν καλός. Είχε αρκετά θέματα. Οπότε λοιπόν, ο Τζαβέλας με το Βράνιες που έχουν ξεκινήσει τη χρονιά, έχω την αίσθηση ότι μάλλον αυτοί θα ξεκινήσουν και όχι ο Μίτογλου με το Βράνιες. Τώρα, είδαμε πριν φωτογραφία Ρότα Μισελέν, γιατί και το δίλημα το έχει ο Αργύρης Γιαννίκης, αλλά κακά τα ψέματα πρόκειται για δύο δεξιούς οπισθοφύλακες αρκετά ευάλωτους θα μετόπισθεν. Ο Ρότα κάνει και κάποια άγαρμπα μαρκαρίσματα. Εντάξει, είναι πιο προσεκτικός τώρα τα τελευταία. Δηλαδή, στο προηγούμενο μάτι που τον είδα ήταν πιο προσεκτικός. Εντάξει, αλίμονο. Το Μισελέν θυμάμαι τον εφιάλτη του στην Τούμπα. Δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Και με τον Ολυμπιακό ήταν κακός αμυντικά, γιατί δεν τον βοήθαγαν οι μπροστινοί. Δηλαδή,
Ο Μισελέν, το έχουμε πει παιδιά, ο Μισελέν είναι η ίδια περίπτωση με τον Λαλά. Αν δεν έχει έναν παίκτη μπροστά να βοηθάει ανασταλτικά, ο Μισελέν θέλει να κάνει τα ανεβάσματα, δεν είναι εύκολο να γυρίσει πίσω και να καλύψει τα overlap που κάνουν οι αντίπαλοι back και ο extreme. Να σου πω κάτι όμως, Νίκο, πέραν τούτου είναι και η αδυναμία του ίδιου του back αυτή που περιγράφεις. Γιατί θα σου φέρω παράδειγμα το Ρέαμτσουκ, που είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού τις τελευταίες εβδομάδες, που και ανεβάσματα κάνει, έτσι, και καλές επιστροφές έχει. Θέλω να πω, πέρα από, από τις αλληλοβοήθειες που έχουν με συμπαίκτες στις άκρες, είναι και οι αντοχές, η φυσική κατάσταση, αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί χωλαίνει και ο Μισελέν και ο Ρώτα, έτσι κι αλλιώς. Και δεν όταν... είναι μπάκια την ΑΕΚ αυτοί οι δύο, ρε παιδιά. Και όταν δεν έχουν βοήθειες, το πρόβλημα μεγενθύνεται. Πάντως, ναι, πάντως και στη συγκεκριμένη περίπτωση πολλές φορές. Τέλος πάντων, για να μην πούμε στον Ολυμπιακό, αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, αμυντικά και οι δύο, στο ένα με έναν έχουν πρόβλημα, έχουν και άλλο πρόβλημα. Άμα γίνει η σέντρα από την άλλη μεριά, σπάνια θα έρθουν και στα στόπερ. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Σάγιακας ή ξέρω εγώ, ένας καλός μπακ σύγχρονος. Οποιοσδήποτε ομάδος. Που τους θέλουν και ψηλούς τους μπακ πια πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί, καμιά ομάδα δεν έχει κοντό. Αν έχει κοντό πλάγιο μπακ, το χτυπάνε στον αέρα, στα στιμένα, έχουν κόλπα οι προπονητές, στις ζώνες και τα λοιπά, στέλνουν τους ψηλούς και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή ο Κυβρακίδης που έπαιξε προχθές με τον ΠΑΟ, με ένα 70, ούτε ένα 67, είχε τρία στόπερ ο άλλος. Το ατρομή του, κατάλαβες. Πέρασε η εποχή των κοντών. Τώρα ας πούμε εδώ, αυτοί δεν ξέρω τι ύψος έχουν, αλλά δεν τους έχω δει όταν γίνεται σέντρα από την άλλη τη μεριά να έρχονται γρήγορα ή και χαμηλά ακόμα. Ποιος δικαιώνεται γι' αυτό? Ο Αλέφατος. Ο Αλέφατος. Ήθελε ψηλούς. Ήθελε ψηλούς. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι, πάει και πολλά χρόνια πίσω. Θυμίζω ότι και ο Ρεχάγγελ είχε τον Φίσα. Σαϊταρίδη που ήταν και, που είναι ένα και ντούκι. 1,85. Το Μαυρογεννήτη που δεν τον έπαιρνε, έπαιρνε τον Σαϊταρίδη που ήταν πιο ψηλό. Ναι. Πιο δεμένο και πιο δεμένο. Ο Φίσα το ίδιο. Ναι. Σαν τέχνη ο Μαυρογεννήτη, οπωσδήποτε πολύ καλύτερη. Ή ο Στέλιος ο Βενετίδη. Ο Τωροσίδη που είναι δεμένο. Ο Τωροσίδη, βέβαια. Λοιπόν, άρα πάει πολλά χρόνια πίσω αυτή η κολόνια. Απλά ο Τώρο ήταν ένα διαφορετικό παίκτη γιατί μπορούσε να παίξει πολλές θέσεις. Δηλαδή, μπορούσε να παίξει από τερματοφύλακα μέχρι επιθετικό. Λοιπόν, επίσης πάμε λίγο στα χαφ. Έκανε καλό μάτς και άφησε καλές εντυπώσεις ο Γεύτιτς. Το κουβεντιάσαμε και τις προάλλες ένα δεκάρι παλιά κοπή. Όταν απέναντί τη ΑΕΚ θα έχει μία φανερά πιο αδύναμη ομάδα από αυτήν όπως προχθές με την Κηφισιά, θα φαίνεται και με τις assist και με το άπλωμα του παιχνιδιού που κάνει, αλλά νομίζω ότι ακόμα στο Μπράντεφερ Μάνταλος Γεύτιτς ο Μάνταλος υπηρεσχεί κατά πολύ, έτσι. Ο Μάνταλος άμα έχει δύο καλούς κόφτες φαίνεται σαν δεκάρι που αποδίδει και είναι μια απόδειξη και στον ίδιο. Όταν του είχα κάνει μια συνέντευξη και είπε ότι ξέρετε εγώ μ' αρέσει να παίζω αριστερά και να κλείνω και να κάνω, είδε ότι μπορεί να το κάνει αυτό αν θέλει, αλλά να ξεκινάει από δεκάρι. Mm-hmm. Και γκολ περισσότερα μπορεί να κάνει και rebound να πάρει και την μπάλα να τη δώσει κάθετα. Είναι και αυτό που μας έλεγε πάλι ο Λέφαδος, ρε παιδιά είναι δεκάρι, ο Φορτούνης είναι δεκάρι. Mm-hmm. Αλλά οι προπονητές πολλές φορές σαν τέταρτο χαφ μπορεί να τον βγάζανε γιατί θέλανε πιο ισχυρό κέντρο, να μπλοκάρουν τους χώρους. Είναι κι άλλα μες στη μέση δηλαδή. Πάντως τον Γεύτιτς όπως τον είδα, εντάξει το μάτσαν κόντρα στην Κηφισιά, θεωρώ αυτό ότι στο μοντέρνο ποδόσφαιρο το δεκάρι σου πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα μόνο από το να μοιράζει assist. Ο Γεύτιτς Γιάννη είναι πολύ soft. Ακόμα και με τον αγώνα με την Κηφισιά. Επειδή το είδα το μάτς, το στυλ του, είναι soft παίκτη. Δηλαδή δεν θα μπει στις μονομαχίες, δεν θα κυνηγήσει φάσεις, δεν θα μαρκάρει. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ένας πολύ soft ποδοσφαιριστής. Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέμε ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, ότι δεν είναι τελικά το ποδοσφαιριστής, δεν είναι τεχνίτης ποδοσφαιριστής. Είναι πιο soft. Είναι πιο soft παίκτη. Δηλαδή δεν είναι τόσο μαχητής όσο είναι ο Μάνταλος. Αυτό. Λοιπόν, στα υπόλοιπα χαφ τώρα, υπάρχει Σακόφ, υπάρχει Λεταλέξη, Μόες και Σιμάνσκι. Ξεχάσαμε
το Γαλανόπουλο εδώ βέβαια, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Έχει χαθεί σεζόν για το Γαλανόπουλο, δυστυχώς. Έτσι. Αυτός από με τους Κυλιακούς δεν έχει θέματα. Με τους Κυλιακούς έχει αυτός. Σύνδρομο έχει. Όχι, στον Αστράγαλο. Όχι, νομίζω το τραυματισμό του Φαμπάστεν. Αυτό δεν έχουμε είχαμε πει. Νομίζω αυτό. Κάτω, χαμηλά, το όχι τον Αστράγαλο. Είδα ένα παίχτη τέτοιο β' εθνική στο γυμναστήριο. Ταλαιπωρείται τρεις μήνες. Με πατερίτσες και τέτοια. Του Βοσνιάδη, του προπονητή, ο γιος. Ναι. Χαφ που είναι, ψηλό παιδί. Λέει δεν μπορώ να βρω τι είναι αυτή μου. Γιατί είναι τόσο λεπτό το κομμάτι. Το φτιάχνει ο γιατρός με το που πηγαίνει να μπει, παπ. Ξανά, μπορεί να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Ο Αστράγαλος είναι ύπουλος. Τώρα, είναι από πολύ... τους εικονιζόμενους, νομίζω ότι ο Γιάννης... Ο Σιμόες Γιάννη θα ξεκινήσει. Ναι, και ο άλλος ο Σιμάνσκι, γιατί ο Λεταλέκ είναι πολύ πίσω. Ο Σακχόφ σίγουρα αδικείται από το χρόνο συμμετοχής αναλογικά που παίρνει μέχρι τώρα, αν τους βάλουμε σε μια ιεραρχία έτσι. Αλλά και εγώ νομίζω ότι οι Σιμόης, Σιμάνσκι και Μάνταλος μπροστά θα είναι κατά φαινόμενα η τριάδα στα χαφ στην ΑΕΚ. Έχουμε και μία κάρτα με την προϊστορία. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι με την ΑΕΚ γηπεδούχο, αν και είναι πολλά τα παιχνίδια στο πρόσφατο παρελθόν που μοιραζόντουσαν το ΆΚΑ ως κοινή έδρα. Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα μεσοδιαστήματα μετακόμισε στη Λεωφόρο και ξαναεπέστρεφε στο ΆΚΑ. Βλέπουμε 40 νίκες για την ΑΕΚ, 56 για τον Παναθηναϊκό, 43 ισοπαλίες γενικά. Με γηπεδούχο την ΑΕΚ, 28 νίκες η Ένωση, 23 στο Τριφύλι, 17 ισοπαλίες. Με γηπεδούχο την ΑΕΚ τυπικά ή όχι, βλέπουμε ότι είναι ισορροπίες λεπτές. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2, έξοδο δεκάτου του 20, δηλαδή περίπου πριν από έναν χρόνο, έτσι. Τόσο, ναι. Βέβαια. Δευτέρα έχουμε 6 του μήνους. Σωστό. Με Κουρμπέλη, Μακέντα και Νέλσον Ολιβέρα για την ΑΕΚ. Για τα play-off 21 Τετάρτου του 21, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, Λιβάη Γκαρσία. Στα Χασομέρια είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με Φώτη Ιωαννίδη. Είναι τα πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Και τώρα, αν μπούμε έτσι λίγο στην λογική, Νίκο και Κώστα, να σκαλίσουμε τη μνήμη μας, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι σε ένα ντέρμπι που προσφέρει πολλές συγκινήσεις και συνήθως κρύβει και πολλά γκολ, έτσι. Ήταν πιο θεαματικά και... Στη Φιλαδέλφια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αποτελέσματα και δεκαετίες άλλες. Δηλαδή είναι καλό πέρασμα από τη Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Δεν τον έχει πάρει τον αέρα. Υπάρχουν πολλές ισοπαλίες και πολλές νίκες του Παναθηναϊκού. Και όταν η ΑΕΚ ήταν και στα καλά της. Γιατί κάθισα τα είδα κι εγώ. Με μπάγκερς δηλαδή, και λοιπά. Με μπάγκερς και τα λοιπά την έκανε ζημίες ο Παναθηναϊκός. Βέβαια. Ναι. Είναι ενδεικτικό από ό,τι μου λέει ο Γιώργος ο Λίγκρης ότι η ΑΕΚ ως γηπεδούχος έχει καλύτερο ρεκόρ κόντρα στον Ολυμπιακό παρά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Πάμε και λίγο τώρα στον... να δούμε λίγο τις φάσεις. Κόντρα στην Κηφισιά, να χαζέψουμε λίγο τις φάσεις, να θυμηθούμε από αυτό το 4-0 κόντρα στην Κηφισιά. Στο ημίχρονο θυμόμαι τον Αβραμίδη, λέω, λες κουφάρα να δικαιωθεί, κουφάρα, λέω, μηδέν ακόμα. Τους μίλησε και μέσα από την τρία ο Γιάννης, τους έβαλε λίγο πρώτον ευθύνο τους. Λες, ναι, γιατί το όχι, λέω, είναι 100% σίγουρο. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνετε, τι πάμε, μας ξεφτιλίσετε. Λοιπόν, η πρώτη φάση είναι το δοκάρι του Ρότα από την σέντρα σουτ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το θέλει. Σέντρα πήγε να κάνει το ταγάρι και πήγε στο δοκάρι. Μαλά, τι σέντρα. Σέντρα πήγε να κάνει. Εντάξει. Δοκάρι. Εντάξει, ρε φίλε. Δοκάρι. Να πούμε. Δηλαδή πρέπει να κατηγορήσουμε και τον ποδοσφαιριστή, να τον κράξουμε δηλαδή. Δοκάρι έγραψε. Έκανε σέντρα σουτ, ρε φίλε. Και πήρε φάλτσα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Όχι, ήταν. Είναι στο σπίτι, είχα που χάρη. Άμα εγώ ήμουν γυναίκα του και με έλεγε ή φίλος του ή κόμενά του ή κολλητός του. Τι έγινε ρε, άσε θα με έλεγε, είχα δοκάρι. Για να το δω τον έλεγα, αυτό είναι το δοκάρι που είχες.
Φέρτε το πλάστερ να το δώσω δυο στο πισινό. Μπαίνουν και τέτοια όμως. Φαίνεται τώρα ότι θέλει να κάνει σέντρα και από τη στάση του σώματός του. Έτσι. Δεν έχει σημαδέψει καν. Απλά έβαλε πολλά φάλτσα και πήγε μπαλά έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Μέση από την άλλη μεριά αυτό, ας πούμε, δεν μπορούσε να το κάνει, να το στείλει εκεί τόσο πολύ, το κάνει ο Ρώτα. Έλα μωρέ με το Μέση, τώρα έχει φαγωθεί με το Μέση, δράτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 1-0 της ΑΕΚ. Είναι η πρώτη ασίστ του Γεύτιτς και η κεφαλιά από τον Ασαριφάρτ. Εδώ θεωρώ ότι είναι και σε λάθος θέση ο καλός goalkeeper της Κηφισίας, πάντως ο Μιχαλής. Είναι κολοφάσεις αυτές για τον τερματοφύλακα, είναι τόσο καλά χτυπημένο. Είναι βγαίνω ή δεν βγαίνω, τόσο καλό χτύπημα. Ναι, αλλά είναι και το άλλο. Κάνει και πίσω βήματα και τον παίρνει μέσα. Είναι και το άλλο ότι και ο στόπερ στη φάση αφήνει τον Ασαριφάρτ να του βγει μπροστά. Μα δεις, κοίτα, βλέπεις τον Ασαριφάρτ να του βγαίνει μπροστά. Ενώ κανονικά δεν πρέπει να του βγει μπροστά. Ναι, αλλά Νίκο μου. Και φυσικά πέτσε. Εντάξει. Okay, το προφανώς νωρίτερα έχει βγάλει 2-3 πολύ δύσκολα σουτ και κεφαλιές. Εδώ βλέπουμε ότι κάνει πρώτα βήματα μπροστά, είναι αναποφάσιστο. Μετά κάνει βήματα πίσω και εκεί δεν προλαβαίνει συνήθως. Το χτύπημα αυτά τα ύπουλα, άμα ρωτήσει όποιο τερματοφύλακα, ρωτά όποιο θέλει. Είναι σε τέτοιο σημείο που σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να βγει σε κλάσματα. Λες, όχι. Δεν παίρνει. Αυτές τις φάσεις τις καθαρίζουν μόνο δύο τερματοφύλακες. Θέλω να σου πω ποιοι. Ο Κελεσίδης που είναι μέσα. Ο ένας είναι ο Παναγιώτης Κελεσίδης. Καλή του ώρα για να επιστρέψει γρήγορα κοντά μας. Και ο έτερος είναι ο Πασχαλάκης. Που θα έβγαινε και θα έκανε. Ναι. Θα έκανε μια γροθιά και θα τον έβγαινε. Και όποιο πάρει ο Χάρος. Μπορεί όμως να είχαμε τραυματισμούς πλευρά σπασμένα και τέτοια. Ω, καλά. Λοιπόν, το 2-0 από τον Σβάρνα. Το Κελεσίδη δεν πηγαίναν να πηδήξουν όταν έβγαινε. Κανένα. Κελεσίδη όταν έβγαινε, αδερφέ. Κοίτα εδώ και πέρα. Εμένα μου έλεγε ο Νικολούδης. Ο Νικολούδης είναι από τα πολύ δυνατά παιδιά. Όταν έβγαινε από το κεφάλας, λέει, δεν πηδούσαμε, αλλά μα σκοτώσε τρελό. Και ο Αντώνης Αντωνιάδης το έχει πει και όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 2-0 με τον Σβάρνα. Τους πήρε όλους Σβάρνα για να δανειστούμε και λίγο το επίθετό του, να κάνουμε λίγο παίχνιο. Βέβαια, εντάξει, είναι και τυχερός γιατί ουσιαστικά από κόντρα του ξανά έχει την μπάλα μπροστά. Αλλά δεν πειράζει, ο στόπερ έφτασε εκεί. Να και το πλασεδάκι. Πολύ άξιος. Θα έχει να το θυμάται και δεν παίζει συχνά. 3-0, άλλος ένας ξεχασμένος, ο Τάνκοβιτς. Και πάλι από assist του Γεύτιτς. Παρατήρησατε ότι όλα τα γκολ είναι σε οργανωμένη άμυνα. Ναι. Και στημένες φάσεις που λέμε, έτσι, στατικές. Στημένες φάσεις. Εδώ πέρα είναι ωραία κομπίνα, βέβαια. Τελείως αφύλακτος. Εκεί φταίει ένα παιδί. Συγγνώμη τώρα που θα το πω. Φταίει ένα παιδί τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Φταίει ο Μάκης ο Παυλάκης, ο αριστερό μπακ. Ο οποίος εκεί έπρεπε. Το ξέχασε. Είναι μεγάλο το κενό. Άμα δούμε την αρχή της φάσης, Γιώργο, με το γράφουμε εδώ. Βλέπεις, κοίτα. Αν δει τη φάση, ενώ πάει στον Τάνκοβιτς, κοίτα μετά. Το βλέπεις, πάει στο κέντρο της άμυνας. Ναι, το ξεχάσανε. Αλλά είναι και η οξυδέρκεια του Γεύτιτς που θα τον δει με τη μία. Τον είδε. Ναι, σίγουρα. Πάντως. Τώρα πάμε να δούμε το 4-0. Είναι με Χατζησαφή και πάλι assist Γεύτιτς. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι δεκάρι παλιά κοπή. Δηλαδή στο χώρο ευθύνη του εκεί τη μοιράζει. Με τη μία και ωραία την μπάλα, αλλά. Τιαρτίζει. Θα μα δίνει ο τσιάρτα. Θα μα δίνει ο τσιάρτα, θα πέσει το ταβάνι τώρα. Φίλε, τιαρτίζει. Έχει το πόδι. Ο τσιάρτα έκανε και γκολ. Εντάξει. Εντάξει, είπα ότι τιαρτίζει σε αυτό το στυλ. Α, εσύ. Στο στυλ, ναι, κατάλαβα. Για άλλη μόνο. Για τον Τεμπεσίρι, επειδή είναι ακριβή. Ναι, αυτό ακριβώ. Ναι, όχι, εντάξει. Βασίζει ο τσιάρτα στο συμπάθι, στον αντιπάθι. Δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα. Ελ Μάγκο. Λοιπόν. Έχει μιλάει καλύτερα ισπανικά παρά τα ελληνικά. Αυτό τώρα ήταν αιχμή. Όχι. Α, ότι μιλάει καλά ισπανικά. Όχι άσχημα ελληνικά. Όχι, βέβαια, εννοείται. Πάμε να δούμε. Είναι πειρασμένο και από τα χρόνια του Σεβίλη γι' αυτό. Πάμε να δούμε. Είναι σαν ένα φίλο μου παρουσιαστή που δεν μιλάει καλά τα ελληνικά και ρίξει μιλάει αγγλικά. Γεια σα, Γιάννη. Λέει, α πούμε, παρουσιαστή. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ποιον λέει, ούτε ο ίδιος ξέρει. Όχι, εγώ πολύ καλά ξέρω, αλλά θέλω να το πω στον αέρα. Πες το ή δεν το λες, τι. Πες το. Τι. Πες το. Ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς. Πιο πολύ μιλάει αγγλικά παρά, αγγλικο-ελληνικά παρά. Είναι αυτό πουλάει. Έχει μάνατζερ, εσύ έχεις μάνατζερ.
Το ψινάκι. Το καρατσαφέρι έχω μάνατζερ. Εμείς άμα είχαμε μάνατζερ το σφινάκι, πώς το λένε. Δεν είναι σφινάκι, τρε. Σφινάκι, τρε, φίλε. Το ψινάκι θα διαπρέπει. Αμερικανίζει, ρε παιδί μου, όταν μιλάει, καταλαβαίνεις. Πριν να περνάς καλά. Σε κάνα μπαράκι να χθες, Να σου πω, Κωστή. Να σου πω, Κωστή. Κωστή, κάνεις καλή άποψη, φίλε. Καλή άποψη. Μ' αρέσει η άποψη σου. Μ' αρέσει. I like it. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Βόλος 2-1. Το που λένε το Αβραμίδιο Αλεξανδρόπουλος. Την έκανε την κίνηση. Και έκλεψε και σούταρε και σκόραρε. Με το αριστερό σούταρε. Θα το δούμε. Λοιπόν, μπήκε εδώ κάθετα, είναι. Ωραία. Και έπαιξε και ο Διούδης. Για να μην λέει ο Αβραμίδης, δεν παίζει ο Διούδης. Έπαιξε ο Διούδης στο κύπελο. Ναι, στο κύπελο. Εντάξει, έχουμε Ισπανοί, έχουμε Ισπανοποιηθεί. Πάντως δεν είναι θέμα Διούδη, αλλά με Σάρλια και Βέλεθ. Εκεί θα έχει θέμα. Όσο δεν επιστρέφει ο Σέκεφελτ ή δεν πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα στόπερ έτσι στιβαρό, θα έχει θέματα. Και είναι δύσκολο για μια ομάδα, συγγνώμη Νικό, να προοδεύσει και να αναπτυχθεί, εάν ξέρει ότι στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, το πολύ τελική του αντιπάλου θα φάει γκολ. Τι να κάνεις μετά μπροστά. Το Μούγκουρα ξέχασες, Ότι το ξέχασα, νομίζω ότι τα λέει όλα. Κότσιρας δεξιά, Χουανκάρ αριστερά, Μαουρίτσιο Αλεξανδρόπουλος Βηγιαφάνιες, Παλάσιος Αετόρ και Μακέντα. Δύσκολο να ξεκινά ο Μαουρίτσιο 2 και 3 μάτς 90 λεπτό. Ναι. Στο τέταρτο θα δει το ρεπορτάζ, θλάσσιο Μαουρίτσιο. Εντάξει, αύριο, μεθαύριο θα παίξει Πέρεθ. Πέρεθ Αλεξανδρόπουλος Βηγιαφάνιες. Να κρατήσουμε το ότι πήγε σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με 4-3-3. Νομίζω και βάλετε το χάφο Φυσούρ και βολεύεται τώρα καλύτερα. Βολεύεται καλύτερα γιατί ο Παναθηναϊκός και πιο επιθετικός είναι. Δηλαδή χρειάζεται να παίζει συνέχεια με το χώρο, αλλά μπορεί βέβαια, και... Βέβαια, έτσι το λέω καλά, αλλά οι δύο οι πλαϊνοί που έχεις εκεί δεν μαρκάρει κανένας άμα χαθεί μπάλα. Έχεις μεγάλο πρόβλημα εκεί. Ο Κότσιρας και ο Χουανκάρ, Ο Αϊτόρ και ο Παλάσιος. Α, πάνω λες. Ναι. Πάνω. Ναι. Οπότε όταν είχε και δύο κόφτες, 4-4-2, το πρόβλημα μεγάλωνε ακόμα περισσότερο. Τώρα, ο Άρης ας πούμε, δεν τρώει γκολ. Οι δυο πλάινοι του έρχονται εκεί που είναι ο Χουακάρ και ο Κότσιρας, για παράδειγμα ο Άρης. Παλάσιος και Αϊτόρ θα έρθουν, θα περπατάνε και θα βλέπουν, ξέρω εγώ, τη Γαδά απέναντι. Ναι. Δεν το... όχι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Έλεγα ότι το 4-3-3 ουσιαστικά το καθιερώνει γιατί έχει ανέβει κατακόρυφα η απόδοση του Βηγιαφάνιες. Ο Μαουρίτσιο δίνει πολλές λύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το συμβόλαιο και των δύο λήγει το καλοκαίρι. Έχω κάτι να δείξω. Και έχει και ένα πρόσημο ο Βηγιαφάνιες σε εκκρεμότητα. Ο Παλάσιος άρεσε, ο Μακέντα έκανε γκολ. Εντάξει, από τα εξτρέμ του Παναθηναϊκός, αν βάλεις μέσα και τους καινούργιους Βιτάλ, Παλάσιος και τους παλιούς Αϊτόρ Χατζηγιοβάνι, έχει πολλά εξτρέμ που κάνουν διάφορα, αλλά όχι ένα που να κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό και τώρα ο Χατζηγιοβάνις εδώ αδικείται. Αδικείται, δεν μας έχει βγάλει και τα μάτια από την απόδοσή του. Γι' αυτό και τους εναλλάσσει, νομίζω, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Προσπαθεί εκεί να βρει τους πιο φορμαρισμένους. Πιστεύω ότι προπονηταρά ο Παναθηναϊκός, το Χατζηγιοβάνι θα τον έκανε μεγάλο παιχταρά. Ναι. Να ασχοληθεί σε ποιους χώρους θα κινείσαι, όταν η μπάλα εδώ θέλει να μπαίνεις εδώ, αν δεν μπαίνεις εδώ θα τρως πρόστιμο, δεν θα πηγαίνεις στη γραμμή όταν είναι η μπάλα από εκεί, από του Παλάσιου θα χώνεσαι μέσα, ακόμα πιο μέσα, δεν θέλω να είσαι στη γραμμή όταν παίζεις την μπάλα από εκεί, ξανά στην τακτική, δεν μπορεί, πρέπει να βλάκες να μην το καταλάβει. Ναι. Και το συμφέρον του ποιο είναι. Λοιπόν, πάντως ναι. Η αλήθεια, αν μου επιτρέπετε, επειδή ξέρετε ότι έχω και μια δυναμία στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το Χατζηγιοβάνι. Ο Χατζηγιοβάνης εννοείται ότι πλέον δεν είναι ταλέντο, είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Δεν είναι Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου και εγώ συμφωνώ απολύτως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος θα πρέπει λίγο να τα βρει και με τον εαυτό του. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο δουλευταράς. Θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο, όχι ότι τον έχουν πάρει τα χρόνια, 24 είναι το παιδί. Για να μπορέσει, γιατί απαγορεύεται να μείνει στο Παναθηναϊκό βασικό ο Χατζηγιοβάνης. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Αυτό τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό τον Παναθηναϊκό απαγορεύεται να μείνει βασικό ο Χατζηγιοβάνης για να παίζει ο Αϊτόρ. Δηλαδή. Ναι. Άλλη μόνο πραγματικά. Ναι, αλλά για να παίζει ο Αϊτόρ και να μην παίζει ο Χατζηγιοβάνης, δεν νομίζω ότι τον αδικεί ο Γιοβάνοβιτς. Απλά ίσως και ο ίδιος αδικεί τον εαυτό. Εννοείται, μα γι' αυτό το είπα ότι αδικεί τον ίδιο τον εαυτό. Εννοείται.
Λοιπόν, έχουμε και Μακέντα, νομίζω σε μια κάρτα τα στατιστικά του, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και αυτός διανύει μια περίοδο μεγάλης φόρμας και μάλιστα βρέθηκε στην εντεκάδα από σπόντα αφού τραυματίστηκε ο Καλίτος, πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού και μέχρι πρόσφατα νομίζω και του πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος. 10 γκολ και βάλει. Εδώ βλέπουμε το καλό momentum στον οποίο βρίσκεται ο Φεντερίκο Μακέντα, 4 γκολ σε 3 διαδοχικά παιχνίδια και τα μάτσα βλέπουμε είναι στη Λαμία, στο πρώτο επίπεδο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, επί του Πανετολικού και τώρα στο κύπελο. Τώρα αυτός Γιάννη, αυτός τώρα ο Καρλίτο πότε έρχεται? Είναι έτοιμος, είναι στην αποστολή. Πώς μπορεί να τους βάλεις αυτούς και τους δύο μέσα? Μπορείς. Να παίξει με τον Καρλίτος πίσω από τον Μακέντα? Όχι, θα παίξει με τρία χαφ και θα φας ένα από τον Παλάσιο εσύ τον Αετόρ και θα το βάλεις τον Καρλίτο σε ένα χώρο λίγο πιο μεγάλο εκεί που βάζει τον Ελκαντουρί ο άλλος. Να το πεις θα παίξει εκείνο το χώρο, θα χώνεσαι, αλλά θα έχω και ένα τρίτο χαφ από πίσω. Ναι, εγώ συμφωνώ. 4-4-2, 4-3-3, αλλά ο 3 θα είσαι εσύ, αλλά δεν θα είσαι 3, θα είσαι κάτι ενδιάμεσο. Εκεί ναι, μπορεί να χωθούν αυτοί οι δύο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, Νίκο μου, γιατί είναι σε τόσο καλή φόρμα ο Βιγιαφάνιες που δεν μπορεί να τον βγάλεις από την 11η. Θέλεις μαζί με τον Βιγιαφάνιες δύο κόφτες, στην προκειμένη Ρούμπεν Αλεξανδρόπουλο, συγγνώμη, οπότε για να χωρέσει τον Καλίτο θα πρέπει να φας κάποιο εξτρέμ. Να το δούμε, θα είναι έκπληξη. Ας ανέβει ο μπακ, ρε παιδί μου, αν είναι τέτοιος μπακ που ας σου κάνει κόλ από τα 70 μέτρα, τέτοια ζημιά, δηλαδή εκεί που θα παίζει υποτίθεται ο Καρλίτο, ας ανέβει. Να μην τον κυνηγάει δηλαδή τον Καρλίτο. Πάντως το Ιωαννίδης Κότσιρας, ας πούμε, όπως παίζανε, έκανε το Παλάσιος Ιωαννί ή το Παλάσιος Καρλίτος ή το... ή το Ιωαννίδης Καρλίτος, δούλεψε καλά. Γιατί στους χώρους δεν ήταν εύκολο να τους μαρκάρουν. Εντάξει, ναι, στα εύκολα μάτς λεωφόρο, ναι. Αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός, μέχρι να αλλάξει σύστημα ο Γιωβάνοβιτς και να παίξει με τρία χαφ, εκτός θέρας δεν κέρδισε. Τη Λαμία κέρδισε. Ναι. Τα έκανε βέβαια εύκολα, δεν ήταν εύκολα. Και ο Ιωαννίδης θέλει και αυτό στο γυμναστήριο, ότι βαρύ κορμί είναι. Είναι καλός παίκτης, καλή μπάλα, καλά βάζει το σώμα, έχει καλό στον κόλ, είναι πολύ βαρύς για τα χρόνια του. Πόσο χρόνο είναι ο Ιωαννίδης, 20-21, πόσο είναι. Κάπου εκεί είναι. Άμα αυτός είναι πιο ανέκριτος από μένα, πώς θα πάει δηλαδή. Δεν είναι τόσο πολύ, Κωστά. Δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή τόσο καλά στοιχεία πολλά μαζί έχει και έχει μια αργότητα, μια ανοχελικότητα, δηλαδή αν δεν παίξει μπάλα, λέγαμε και για τον Βέλιο. Ο Βέλιος δεν έπαιξε μπάλα σε top επίπεδο γιατί ήταν ανοχελικός. Φοβάμαι, μακάρι να μην είναι, μακάρι να διαψευστώ, ότι έχει κολλήσει η ανοχελικότητα από τον Βέλιο και ο Ιωαννίδης. Έχουν πολύ καλά στοιχεία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τα στοιχεία του Ιωαννίδη. Αλλά το βλέπω δεύτερο στις φάσεις. Παίρνει την μπάλα, αργεί να γυρίσει. Δηλαδή, του λείπει αυτό να... σαν να είναι δεμένο, ρε παιδί μου, το κορμί του. Σαν να το έχουν δεμένο. Ένα κορμί φοβερό, σαν να το έχουν δεμένο. Ναι. Είναι θέμα γυμναστού, ας το πιάσουν, να το φτιάξουν. Είναι κρίμα. Πάντως, να χάσει καριέρα καλή, επειδή είναι έτσι σχέδιο. Πάντως, κλειδί για την επιτυχία του Παναθηναϊκού, σαφέστατα, θα είναι πρώτα η απόδοση του Χουανκάρ. Δεύτερον, ο Ρούμπεν και ο Αλεξανδρόπουλος να πάρουν τα βήματα και να πάρουν το παιχνίδι από τους δύο παίκτες της ΑΕΚ που θα παίξουν εκεί, λογικά ο Σιμάνσκι και με τον Σιμόες. Καλύτερη είναι αυτοί οι δύο Παναθηναϊκοί, ο Σιμάνσκι και ο Σιμόες. Και αν ο Βιγιαφάνιες είναι σε καλή κατάσταση, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Επίσης, ο Μακέντα από ό,τι και πολύ καλή παράδοση κοντρά στην ΑΕΚ. Έχει και κοντρά στο ΑΚΑ. Σκοράρει κοντά στην έξω ΟΑΚΑ. Μάλιστα. Θα υποστηρίζει λίγο Παναθηναϊκό από ό,τι κατάλαβε. Τι να υποστηρίξω? Λίγο Παναθηναϊκό. Να υποστηρίξω λίγο τον Παναθηναϊκό. Φοβάται. Αδιάφορο παιχνίδι θα είναι. Αδιάφορο είναι. Αδιάφορο. Για μένα είναι αδιάφορο. Αν κόψει βαθμού από την ΑΕΚ. Μετά νομίζω τέλειωσε πριν μπουν τα Χριστούγεννα. Δεν λένε όμω. Εντάξει. Άδωμα το παιχνίδι. Εδώ οι βομβιστέ του Παναθηναϊκού. Ο Καρλίτος 9 γκολ σε 11 παιχνίδια και ο Μακέντα 4 γκολ σε 8. Εγώ σας είχα πει από την αρχή της σεζόν και μου λέγατε διάφορα, εσείς οι κύριοι του Παναθηναϊκού. Σας είπα ότι το 2022 θα έρθει,
Με σέντερφορ το Μακέντα. Ορίστε. Ναι. Αφού... Αλλά όχι 4-4-1-1. Έτσι. Και τσακίστηκε και ο Καρλίτος και ο Ιωαννίδης. Περίμενε. Λοιπόν, αλλά πήρε την ευκαιρία από τα μαλλιά που λέμε. Εδώ είναι τα χάφα του Παναθηναϊκού. Μαουρίτσιο, Βηγιαφάνιες, Αλεξανδρόπουλος και Ρούμπεν. Εδώ τρεις από τους τέσσερις θα παίξουν. Με δεδομένο ότι ο Μαουρίτσιο έχει ξεκινήσει βασικός στα τελευταία δύο μάτς, όπως πήγε ο Κωσής να ξεκινήσει σε τρίτο, θα αποτελέσει μια έκπληξη. Από την άλλη, στα τελευταία νικηφόρα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, έχουμε καιρό να δούμε να συνυπάρχουν στην ίδια δεκάδα Πέρεθ και Αλεξανδρόπουλος, ενώ πριν δεν έσπαγε αυτό το δίδυμο. Έτσι. Που σημαίνει ότι στο Μαουρίτσιο ο Βηγιαφάνιες, ο Γιωβάνοβιτς, συγγνώμη, βλέπει κάτι που του αρέσει. Θεωρώ πως είναι ότι πατάει η περιοχή και σκοράρει. Μα είναι καλός παίκτης, απλά γεράματα έχει. Είναι καλός παίκτης. Και ότι, είναι, και ότι βγάζει μια απλότητα στο παιχνίδι του, η οποία μερικές φορές... Καλά πόδια, καλά πόδια, μπαίνει περιοχή. Πάντως, και αυτό που λέει ο Νίκος, την απλότητα που λέει ο Νίκος, εννοεί το ότι την μπάλα τη δίνει με τη μία και δεν ταλαιπωρεί. Δεν την ταλαιπωρεί αυτό, δεν την κουβαλάει όλη την ώρα. Αυτό που λέει. Και να σου πω, αλλά εγώ ξέρεις, θα έπαιζα σκόρ σε αυτό το παιχνίδι στοιχηματικά. Θα έπαιζα σκόρ το Μαουρίσιο, αν δεν παίξει, αβασικός, να μπει αλλαγή. Έχει, δεν είναι ούκο λίγες οι φορές που ο Μαουρίτσιο μπήκε αλλαγή και έγινε game changer του αγώνα. Να θυμίσουμε τη Λαμία, να θυμίσουμε το προηγούμενο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Έχει κάνει παιχνίδι. Κωστή. Να παρεξηγείται που δεν ξεκινάει, δεν είναι τέτοιος ο τύπος. Όχι, όχι. Άμα τα χώνει, ο Σακό παρεξηγείται. Ναι. Και δείχνει το πρόσωπό του. Ο Μαουρίτσιο το έχει πει. Πάντως, πρόσκεισε κάτι, έτσι. Αν παίξουμε στοίχημα, ο Μαουρίτσιο να σκοράρει. Ο Βηγιαφάνιες έχει ανέβει πολύ. Ο Μακέντα έχει καλή παράδειγμα στο ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, είναι αδιάφορο το μάτς. Δεν είναι αδιάφορο, αλλά απλά καταλαβαίνει, επειδή την απάντηση μου και σε ένα φίλο εδώ πέρα που μου λέει μόνο με τον Ολυμπιακό ασχολείσαι. Φίλε μου, δεν ασχολούμαι μόνο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Όπως βλέπεις αυτές τις εκπομπές. Και είμαστε 40 λεπτά στον αέρα και δεν έχουμε πει τη λέξη Ολυμπιακό. Που μου έχει κάνει την τιμή ο Γιάννης εδώ πέρα να είμαι παρέα με τους δύο γίγαντες εδώ. Λέω και εγώ κάτι, μια γαζομάρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τα γκολ. Και να ρωτήσω τον κύριο Αβραμίδη που τα ψάχνει όλα αυτά. Παρακαλώ. Αν τον εκθέσω στον αέρα, ζητώ συγγνώμη. Αυτόν τον Φαν Βέρτα, πού τον πήρε ο Βέρτα? Το Φαν Βέρτα τον πήρε από το πρωτάθλημα της Δανίας. Από το πρωτάθλημα της Ολλανδίας, συγγνώμη, θα σας πάω μέσα στην ομάδα. Ναι. Προχωράμε και δεν με εκθέτει καθόλου. Τι ωραίο φόρ είναι αυτό. Για το Φαν Βέρτα, Γιάννη, σου έχω πει από την πρώτη μέρα που έπαιξε στην. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Το θυμάσαι, Ραδόπουλο. Ποιον? Για το Φαν Βέρτα. Για το φόρ του Βόλου. Α, που είχε πει. Ναι. Εγώ δεν τον ήξερα. Τώρα τον είδε. Δεν ξέρω την ομάδα. Εδώ τώρα είναι η εντεκάδα του Βόλου. Έτσι. Καλύτερος του Δουβίκα. Ο Λανδός και τον πήρε από την Άλμποργκ. Τι ψίχουλα έδωσε. Πολύ λίγα τα χρήματα. Κοντά στα 200.000, τόσα 300, τόσα περίπου. Αυτή η ομάδα έχει μέτρια στόπερ και ένα τάγαρο χαφ. Ένα πολύ δυνατό παιδί, τον Τζοκάρι. Ο οποίος είναι. Θεός να σε φυλάει. Είναι καλός, δυνατός, αθλητής. Και ο Ρεγκατέν είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι, δίπλα του τον φτιάχνει λίγο ο Ρεγκατέν. Ο Ρεγκατέν τώρα με αυτό το όνομα. Αλλά ο Φαν Βέρτ, τον οποίο τον είχα διαβάσει λίγο όταν πρωτοήρθε στην ομάδα, όταν έβαλε τα πρώτα γκολ και διάβασα λίγο κάποια πράγματα, είναι ο ορισμός του center for. Δηλαδή, ένας παίκτης πάρα πολύ έξυπνος. Ένα παίκτη που ξέρει πώς να βάλει το. Ξέρει να κυνηγήσει τη φάση, είναι αυτό που έχει βάλει τον κόλπο στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν την άφησε τη φάση, την κυνήγησε, σαν να διάβασε το λάθος του μπα, είδε τον Ανδρούτσο που δεν τον μάρκαρε, μπήκε και βάλε τον κόλπο. Έξυπνο γκολ και κόντρα στον. Δεν είναι και δύσκολο. Θέλω να πω πέρα από την πλάκα ότι μελετάνε πλέον. Και οι που θα χτυπήσουν. Πρέπει όμως Γιάννη να είσαι και λίγο. Πρέπει να έχει να το ένστικτο. Αλλά δηλαδή, και ο Μπατ την γκέλα την έχει. Δηλαδή, οπότε... άκου τώρα. Ντεμπός 97-41 σε 6 χρόνια. 2 χρόνια στην Excelsior 64-24. 2 χρόνια στην Groningen 48-17. 2,5 χρόνια στην Aalborg 81-27. Δηλαδή βάζει τα έχει τα κολλάκια του, δεν έχει. Όχι, και είναι και συμμετοχικό φορ, δεν είναι. Δηλαδή θα δούμε τη φάση σε λίγο το τακουνάκι που έκανε για το γκολ του Φερνάντες. Γίνεται λαράμπι λίγο. Και ναι. Έκανε πολλές αλλαγές. Έκανε πολλές αλλαγές σε σχέση με το μάτς του Ολυμπιακού με το Βόλο ο κύριος Αμπασκάλ. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε λοιπόν τις φάσεις. Εδώ είναι το γκολ του Μακέντα, η ασίστ από τον Παλάσιος, αλλά εδώ θύμισε λίγο ο Γκέρτ Μίλλερ. Καλά, γύρισε. Εδώ γύρισε, ξαναγύρισε, ξαναγύρισε. Είναι ξαναγύρισε. Και λάθος εδώ του αμυντικού. Εντάξει, ο στόπερ έχει θέματα εκεί. Κοίτα εδώ. Τον αφήνει έτσι. Τον αφήνει καταρχήν να γυρίσει. Τον αφήνει ενώ είναι εισαγωγικό. Μην παρεξηγηθούμε για λάθος. Έχει αξία το γκολ μεγάλη. Είναι και ο στόπερ, τον έχει μακριά. Ναι, αλλά είναι σεντερφορίσιο γκολ, ρε παιδιά. Βέβαια. Δεν το περιμένει. Αυτά δεν το περιμένει να γυρίσει. Τα βάζει ο Γκέρτ Μίλλερ, τα βάζει ο Αναστόπουλος. Αυτή είναι κίνηση pivot που λένε στο μπάσκετ. Και είναι περιστροφή σε πολύ κλειστό χώρο. Ναι, ναι. Δηλαδή η αξία της περιστροφής έχει να κάνει με ένα, δύο, τρεις, με μια τετράδα στα 6-7 μέτρα. Όπως έλεγε και ένας προπονητής, η αξία της περιστροφής λέει δίνει χαρά στον περιστροφέα. Είναι σε πολύ κλειστό χώρο η κίνηση που κάνει. Δηλαδή το κόλ που κάνει στα τα Γιάννενα στον Άρη το πέμπτο. Που τον παίρνει και κάνει περιστροφή 180 μοίρων. Εσένα παίκτη, τον Φαμπιάνο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Όχι, ο άλλος ήταν. Είναι μόνος του. Γυρίζει και πιάνει ένα σουτ από 30-25 μέτρα και πάει στο γάμα κάτω. Αυτό είναι πιο δύσκολο να το κάνει. Σίγουρα. Αυτό που ανέφερα το έχει πει προπονητής, δεν θέλω να πω τώρα το όνομά του, στη συνέντευξη τύπου σε αγώνα Β' Εθνικής. Λοιπόν. Η αξία της περιστροφής είναι η δύναμη στον περιστροφέα. Τι ξέρει ο άνθρωπος με αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε τον γκολ του Αλεξανδρόπουλου. Τραβάμε, να καμαρώσει ο Αβραμίδης. Να καμαρώσει, η μαμά του θα καμαρώσει. Εγώ θα καμαρώσω. Με το δεξί το βάλε. Εντάξει, πολύ καλό κλέψιμο. Ναι, έπεσε πάνω. Κοίτα εδώ. Τα πρώτα 15-20 μέτρα του τα είδες πώς είναι. Έκρηξη, με τι έκρηξη ήρθε πάνω στη φάση. Στιβική έκρηξη. Ακριβώς. Εγώ τους ζηλεύω αυτούς. Κοίτα. Δηλαδή εκεί. Μεγάλη ταχύτητα. Εκεί είναι σαν να σου λέει έρχομαι ρε μπαγάσα. Ο άλλος. Και με την ταχύτητα που έρχεται τον αποσυντονίζει τον άλλο. Βέβαια. Τον αναγκάζει να κάνει το λάθος και παίρνει κάθετα. Δεν κοιτάζει να πασάρει. Εμένα μου αρέσει αυτό ότι είναι στην ψυχολογία του γκολ. Θα σουτάρω, ναι. Βέβαια. Ναι, γιατί ο καμαρά του Άρη που είναι φορ, αν την πάρει έτσι, θα δεις να κάνει έτσι. Πού θα τη δώσει. Θα πει κανένας να το δώσω. Πού θα τη δώσει. Κατάλαβες τι είναι, αυτός που είναι χαφ, πολύ μ' αρέσει. Το ίδιο το κάνω εγώ, το έβαλα, το έχασα, το κάνω εγώ μόνο. Ζήουν κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το πολύ ωραίο γκολ του Βόλου, που τον κρατάει μέσα στην πρόκριση. Ο Φαν Βέρτ. Εδώ είναι ωραία και η έμπνευση και η δημιουργία, αλλά και η εκτέλεση. Γενικά και το πλασέ του Φερνάντες στο απέναντι δίχτυ, με χαμηλά, τη μήλα, χαμηλά. Κοίτα, εδώ το βλέπω, τα κουνάκι. Πολύ ωραίο. Εδώ έγινε αλαράμπι. Εκεί μου αρέσουν οι σέντερφορ. Δεν χρειάζεται έναν δεκάρι να βγει στα χάφο σέντερφορ. Δηλαδή, να κάνουμε μια κουβέντα τώρα δευτερόλεπτα. Λέει να βγει, να πάρει συμμετοχή, να τη δώσει και να μπει κτλ. Στο μικρό το χώρο μπορεί να την κάνει αυτή την πάσα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να έχει τέχνη. Γιατί είναι τέσσερις παίκτες στην περιοχή. Και γίνεται φάση, Βένικολ, γίνεται φάση. Ότι η τέχνη του σεντερφόρ γίνεται ασισταδόρο στο κλειστό το χώρο. Δεν τον κάνω δηλαδή να έρθει στο κέντρο να πάρει, να τη δώσει και να την κάνει. Δεν τον θέλω εκεί το φόρ. Να πούμε όμως ένα μπράβο για ακόμα μια φορά στην ομάδα του Βόλου. Στον Μπέο. Στον Μπέο και στους συνεργάτες του. Γιατί δεν τους διαλέγει ο Μπέο στους παίκτες. Τους βλέπει σίγουρα, αλλά δεν τους διαλέγει 100%. Δεν ήξερε το Φάνβερτ. Αλλά να πούμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μπράβο γιατί λίγοι είναι οι παίκτες που έχουν αποτύχει. Κατά τη θητεία του κυρίου Μπέου, είτε στο Βόλο, είτε στον Πανιόνιο, είτε στον Ολυμπιακό Βόλου. Πεκταράδες ήταν όλοι. Λοιπόν. Ξέρει μπάλα ο τύπος. Και ποδόσφαιρο. Δεν τον κλέβουνε στις μεταγραφές. Ο Μπέος, πώς θα τον κλέψει τον Μπέο. Ο Μπέος όταν είχε τα μπουζούκια ο Μπέος και ο συγχωρεμένος ο πατέρας του που ήταν και αυτός παλικάρι σαν τον Μπέο, όχι που ξεγέλασε. Τα καρσόνια, ξέρεις τι τα λέγανε. Παιδιά, στις εισπράξεις δεν θέλουμε να γίνει το λάθος. Γιατί έτσι πώς θα το φας τον Μπέο. Το φας τον Μπέο, δεν το φας και στη μεταγραφή. Δεν λοιπόν, το τρως. Πάμε... Είναι μάγκας, δεν είναι να το φας. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για όσους μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ, θα μείνουμε κοντά για τους φίλους που μας βλέπουν μέσω του YouTube και του καναλιού telesport.tv. Και θα πάμε σε ερωτήσεις. Νίκο. Ο Τζούμπερ λέει δεν σκοράρε σε τρία παιχνίδια, το βαφτίσουμε Fiat. Έλεος. Ο Καρλίτος όμως που είχε να σκοράρει την 28 Οκτωβρίου είναι καλός φορέ. Ο Καρλίτος είναι δραματίας.
Το Fiat, να εξηγήσω. Καταρχήν, για να μην φάμε καμία μήνυση, εννοώ με τα Fiat τα παλιά. Ναι. Τα καινούργια είναι καλά, δεν χαλάνε. Όντως, αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι. Παλιά τα Fiat ήταν φτηνά, δεν ήταν έτσι που είναι ακριβά τώρα. Τώρα πάρει Fiat θες 20άρικο. Παλιά τα 128 τα ρύθμο ήταν φτηνά. Τα για το λαό. Χαλάγανε. Ναι, δηλαδή χαλάει το, όταν τραυματίζεται εύκολα, λες γεννήθηκε Fiat. Αλεξανδρόπουλος ή Σιμάνσκι. Αλεξανδρόπουλος. Με συνοπτικές διαδικασίες τα θέματα τα οποία αφορούν τον κύριο Καρατζαφέρη για την ομάδα του την Arsenal δεν τα αναφέρω. Γιατί ελεύθερα, πες τι, μια χαρά παίξαμε χθες. Βρήκε και έκανε. Η Arsenal λέει φοβερά τα πήγε χθες, χαιρετίσματα από τον Ρονάλντο. Ναι, εντάξει. Τρόμαξε να κερδίσεις. Τι. Άμα δεν έκανε το πέναλτι ο Όντεγκαρντ που έπεσε εκεί σαν το. Τάχαρο. Σχόλιο Καρατζαφέρη για Σάσα. Για Σάσα. Ναι. Μπαστά. Για τον Λούκα Σάσα μπορεί να εννοεί. Α, του Άρη. Καλός είναι, αλλά έχει καλύτερα χαφ εκεί ο Άρης. Καλύτερες γκόμενες και από τη Σάσα Μπάστα. Και ο Τζέκο είναι καλός. Η Άλμπορκ είναι καλή ομάδα στη Δανία. Εννοείται, φίλε, είναι πολύ καλή ομάδα στη Δανία. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ναι. Ο Μακέντα λέει είναι ο μόνος κανονικός φόρος στο Παναθηναϊκό, λέει ο Τολβέρντε. Ναι, γιατί ο Καρλίτο είναι και δεκάρι και αυτό. Ο άλλος είναι. Όχι, ο Ιωαννίδης γιατί. Ο Ιωαννίδης είναι φόρα, αλλά επειδή πολλές φορές και αυτόν τον έβαζε στα άκρα, τον ταλαιπωρούσε εκεί ο Μπόλων, ειδικά πέρσι. Ο Άρης λέει παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο Άρης μέσω επιθετικά παίζει, είναι πολύ δυνατός. Όταν βρει χώρο όμως. Ναι. Βέζει πολύ καλή μπάλα και χτυπάει και χαμηλά. Ξέρει ότι δεν είναι στα μπόγια. Ξέρει και καλούς δυτικούς παίκτες. Και του λείπει ένας χασάν του Άρη. Αυτή πρέπει να κυνηγήσει. Του λείπει ένας χασάν. Ένας χασάν. Ο Ολυμπιακός Β' λέει γιατί παίξει στο Βόρειο Όμιλο. Γιατί έτσι κρίθηκε να χωρούσουν τις τέσσερις ομάδες. Εκεί τον βάλανε. Και τον βάλανε. Είναι λάθος. Μεγάλο. Τι έχει να πει ο Ραπτόπουλος για την απόφαση της κυβέρνησης να γίνονται παιχνίδια χωρίς κόσμο. Δεν έχει βγει καμία τέτοια απόφαση. Τη λιμοξιολό, όχι, ετοιμάζονται να βγάλουν από Τετάρτη μια τέτοια ανακοίνωση. Αφού χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο στα σκαριά. Τον όρμηξε ο Μελισσανίδης τον υπουργό. Γιατί θα παίξω εγώ με την ΑΚ. Εγώ πιστεύω θα πάρθει μια τέτοια απόφαση. Πολλοί πεθαίνουν. Και νομίζω ότι ένα δίμηνο θα φάμε μια γερή έτσι. Ταλαιπωρία και η ανεβολίαστη ακόμα μεγαλύτερη. Mm-hmm. Θα τραβήξουν μεγάλοι οι άνθρωποι ταλαιπωρία. Εγώ συμπάσχω μαζί τους, εγώ έκανα το εμβόλιο και δεν μπαίνω σε διχαστικές μεθόδους. Αν δεν έκανες το εμβόλιο σε βλάκας, α εσύ γιατί το έκανες, είσαι θα πεθάνεις. Δεν μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες γιατί σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι χαμένοι είμαστε όλοι. Είτε είμαστε εμβολιασμένοι, είτε δεν είμαστε. Είμαστε χαμένοι από χέρι όλοι. Όποιος χωρίζει τον κόσμο για μένα είναι απέναντι. Εντάξει. Αρχικά λέει Μακέντα με Καρλίτος χωράνε. Ναι, για μένα χωράνε, αλλά στο σχέδιο του 4 με 3 χαφ. Να παίξει ένα πασταρδεμένο ρόλο ο Καρλίτο. Πιο έτσι, ούτε εξτρέμ, ούτε δεύτερο φορ, κάτι ενδιάμεσο. Έξυπνος είναι, μπορεί να το βρει. Σε τακτική. Εκτός αν μπει στη λογική που δεν το κάνει, ναι. Να θυσιάσει και τα δύο του εξτρέμ. Να παίξει με τρεις κόφτες, δεκάρι και δίδυμο Καρλίτος Μακέντα μπροστά. Γιάννη, αυτό που λες είναι πανέξυπνο. 4-3-1-2 το λες στην Ιταλία, κάτι μάγκες Ιταλοί ναι. Φοιτητές που έχω φύγει. 4-3-1-2, το οποίο για να παιχτεί καλά πρέπει να έχει καλά μπακ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κακά μπακ. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στη Λάρισα 4-4-2 με τα οκτάρια και το εξάρι του Εσίτη, χωρίς εξτρέμ. Αν είχε δύο καλά μπακ, θα ήταν καλύτερα. Έπαιξε με ένα δεξιοπόδωρο αριστερά και ένα παιδί από την Καβάλα που έτρεμε να ανέβει το κέντρο. Μπορεί όμως και ο Κότσιρας και από την άλλη μεριά ο Χουανκάρ να στηρίξουν αυτό το. 4-3-9-2 έπεσε στη Γιουβέντους ο Αλέγκρι στα πρώτα του χρόνια που ήταν. Ναι, 4-3-1-2. Και το 1 ήταν ο Ντιμπάλα. Ναι, για να χωρέσει τους δύο μέσα. Γιατί ήθελε να χωρέσει τον Ρονάλντο, τον Τιμπάλα και τον. Γιατί έτσι παίζει και ο Αλεξανδρόπουλος και ο Αλεξανδρόπουλος και ο Πέρεθ και ο Μαουρίτσιο. Ή και ο Βιαφάνης. Τρεις άμα είναι. Όχι, αν βάλεις τους τρεις και βάλεις ο Βιαφάνης δεκάρι και έχεις Μακέντα Καρλίτο μπροστά. Αλλά. Θα πας λέει στον Τζόρνταν. Θα λυθεί η παρεξήγηση, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη. Θα πάω στον Τζόρνταν και θα γίνει viral οπωσδήποτε. Ωραία. Κάνω γιατί, έκανε για τον Τζόρνταν.
Νομίζω ότι λέγανε για τον Μάικλ Τζόρνταν. Θα πας για στο Σικάγο. Εμείς έχουμε σκληρή αντιπαράθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξυλοδαρμούς, φασαρίες, επεισόδια, αντεγκλήσεις, μηνύσεις. Δεν έχουμε δηλαδή το... Δηλαδή, όπως πήγε η κυρία, πώς τη λένε, η Σάσα Μαστούρα, πώς τη λένε, η Καστούρα, πώς τη λένε, Σάσα Μπάστα, πώς τη λένε αυτή που μπήκε στο θέατρο και έκανε μανούρα, τέτοια θέλω. Σταμάτη. Η Σάσα Σταμάτη. Μα ποια Μαστούρα. Α, και σαν κόμμενα δεν μετράει για μένα, κρυόκολλη, αλλά καλύτερα να μπει, να πέσει κανένα μπουνίδι παρά να σε κάνω μήνυση και ξέρεις, ο ηθοποιός πήρε τα πάνω του. Μακάρι δηλαδή εμένα να έρθει ο Μαρινάκης με δύο γορίλες την ώρα που τον κάνω έτσι κριτική, να μην με δίνουν οι γορίλες, γιατί και τον άλλο δεν το βαρέσανε, και να πούνε ότι τον ορμήξα τον Ραπτόπουλο, τον κάνω κτλ. Ή μπράβη κτλ. Το καημένο το παιδί και να γίνω viral. Από εκεί που με ξέραν ένα εκατομμύριο, με μάθουν τρεις. Εντάξει, και, και να φας δύο-τρεις ήρωας θα γίνεις. Από αυτούς, άμα φας δύο-τρεις, είναι δύσκολο. Θα κάνεις κανένα τρίπνο να ξαναβγεις αέρα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε, είπαμε τα του ντέρμπι. Άντε να πάμε και Ολυμπιακό, ε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Τι θέλετε να πούμε. Εγώ τι θέλετε να, ό,τι θέλετε να πούμε. Για το μάτι του Λεβαδιακό, τα είπαμε την προηγούμενη, τα είπαμε, πώς λένε, εν τη βράση του αγώνα. Που ήταν και στο, ναι, μόλις είχε τελειώσει το παιχνίδι. Με Μάρκοβιτς Αποστολόπουλο, πού πας. Δεν πέρασαν, κοίταξε να δεις. Ο Αποστολόπουλος τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή περίπτωση του μικρός ο Κίτσος, ο οποίος το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός τον κοιτάει ο Μαρτίς για να τον φτιάξει να τον κάνει αριστερό μπακ. Ο Μάρκοβιτς δεν ήταν κακός. Ο Μάρκοβιτς ήταν πάρα πολύ καλός σε σχέση με το Σεμέδο, που ήταν και αρκετά βαρύς παρά το γεγονός ότι βάλει τον γκολ και τα υπόλοιπα. Αυτοί που δεν πέρασαν από αυτούς τους 11 που βλέπεις τώρα εδώ, αυτοί που δεν πέρασαν που έχουν μείνει με τα εξετάστε είναι ο Νιεκούρου. Ο Κούντε. Ο Νιεκούρου, ο Κούντε, ο Ανδρούτσος και ο Κρίστινσον. Okay. Τον Αποστολόπουλο δεν μπορεί να τον κρίνει γιατί έπαιξε 45 λεπτά. Βέβαια του κάναν αρκετά πράγματα ο Λεβαδιακός από εκείνη την πλευρά. Αλλά ο Μάρκοβιτς δεν ήταν κακός. Απλά. Τουλάχιστον δεν τον κάλυψε. Στο κομμάτι το προπονητικό, όταν βάζει μια ομάδα που δεν έχει παίξει ούτε στο διπλό, λογικό είναι να βρει. Και ο Μπά δεν ήταν καλός επίσης. Και ο Αλγκασιμπά. Περιμένει πράγματα. Ο Βρουσάη ήταν καλός. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στο rotation. Ο Σουρλής έχασε πάρα πολλές μάχες από τη μεσαία γραμμή. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο. Αυτό το περιμένω το Σουρλή, κάτι παραπάνω. Είναι ένα παιδί το οποίο εγώ πιστεύω θα προσφέρει πάρα πολλά. Δεν ήταν καλός ανασταλτικά. Δέχτηκε αρκετά κλεψίματα από τους αμυντικούς χαφ του Λεβαδιακού. Ο Κούντε ήταν πάρα πολύ αργός. Για τον Ανδρούτσο το έχω πει. Και ξέρεις, επειδή τυχαίνει και να το γνωρίζω το παιδί από πολύ μικρό. Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ καλό σπίτι, πολύ καλό παιδί, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Αλλά για δεξί μπακ δεν κάνει. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Καλύτερα να το κάνουμε. Άρα από όλου αυτού περιμένει από όλου αυτού το Βρουσάη. Από όλο αυτό το Βρουσάη. Το Βρουσάη το περιμένω σίγουρα. Κέρδο είναι ο Ρόνι Λόπεζ, ο οποίο έχει βρει τα πατήματά του το παιδί και παίζει καλά. Και θεωρώ ότι θα είναι και βασικό στο μάτσο με τον Όφη αύριο, 7.30 ώρα στο Ηράκλειο. Στο γιατί κουλέ, πάμε και την πιθανή δεκάδα με την πολύ την βοήθεια του. Μισό λεπτό. Α μην βγω εδώ. Γιατί όταν ακούω ότι ο Μάρκοβιτς ήταν πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός ένα στόπερ ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός που χάνει 3-2 από το Λεβαδιακό που έχει και δοκάρι και είναι 2-0 στο 6. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή εξ ορισμού δεν μπορεί να είναι πολύ καλός. Δεν μπορεί στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν ξέρω αν το δώσει όχι. Περγαμηνές έχει γιατί είναι και αρχηγός στην Άντερ 23 της Εθνικής Σερβίας. Άντερ 21 της Εθνικής Σερβίας. Επίσης, θέλω να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Χθες, πολύ, πολύ σύντομα, χθες βασικός στην Arsenal ήταν ο Ελνένη, ο Αιγύπτιος. Είχε να παίξει βασικός από τον Αύγουστο. Και τι μας τώρα έχει. Έχουμε Δεκέμβριο. Έτσι, έχει εμπειρία στο παιδί. Αλλά αυτό το ότι δεν έχει ρυθμό γιατί έχει να παίξει βασικός έναν-δύο μήνες, δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί βασικός υπεύθυνος που έβαλε χθες τον Ελνένη ήταν ο Αρτέτα και βασικός υπεύθυνος που έβαλε προχθές τον Μάρκοβιτς ή τον Βρουσάη ήταν ο Μαρτίνς. Αυτός τους βλέπει στις προπονήσεις, όχι εμείς. Αυτός κρίνει αν είναι έτοιμοι ή όχι. Προφανώς.
τα παιδιά για να έχουν αυτή την εικόνα δεν ήταν έτοιμα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συμπέρασμα που μπορείς να βγάλεις. Δηλαδή, ο Ελνένη χθες έπαιξε με τα χαφ της Manchester United μέσα στο Old Trafford και όσο άντεξε μέχρι το 75 ήταν κομβικός. Και ο Ελνένη χθες έπαιξε για έναν μόνο λόγο, επειδή ο Λοκόγκα στα 21 του είναι άπειρος από την Premier League και με τη Liverpool πουλάγε την μπάλα συνέχεια στα χαφ. Γι' αυτό έπαιξε. Ο Τσάκα είναι τραυματίας καιρό, έτσι. Μπας περιπτώσει, άσχετο, αλλά εγώ σου λέω για τον αλφαβητό λόγο βρέθηκε στην 11η. Ο Βρουσάη, ο Αντρούτσος, παιδιά που είχαν περισσότερες συμμετοχές πέρσι. Άσο, ο Μάρκοβιτς δεν έχει παίξει καθόλου. Οφειλά να δείξουν το κάτι παραπάνω. Για Κούντε και ο Νιεκούρο είναι απογοητεύσεις, δεν το κουβεντιάζω καν. Εντάξει. Εκεί, και χτύπησε σε, και σε, αυτό, σε αυτό θέλω να κατάληξω. Κοίταξε να δεις. Για να μπορέσεις να βγάλεις συμπέρασμα για ένα ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να το δεις σε σερί μάτς. Εγώ αρνούμαι να. Μα να το να βγάλεις ένα. Όχι, μισό λεπτό. Το να βγάλεις ασφαλές συμπέρασμα. Έτσι, από εκεί και πέρα, το να κάνουμε κριτική από την εικόνα που είδαμε είναι θεμητό. Ένα μάτς έχει δει, αυτό κρίνεις. Δεν λες, μπορεί μετά. Μπορεί το παιδί να έχει μια αλματώδη εξέλιξη και στην πορεία να βγάζει μάτια. Αλλά αυτό που είδαμε, το ένα δείγμα αυτό που έχουμε, ήταν απογοητευτικό. Αυτό είναι. Επειδή το παιχνίδι σου λέω το είδα, ο Μάρκοβιτς σχετικά μέχρι να βρουν τα πατήματα του που είχαν 2-0 Ολυμπιακός από μια φάση καταπληκτική στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα λεπτά και στο 6 από το απευθείας κόρνερ που μπαίνει που φταίει ο Κρίστινσον 100%. Από ένα σημείο και μετά ο Μάρκοβιτς έδειξε καλύτερα να πατάει. Εντάξει, ότι ανέβηκε στην πορεία του παιχνιδιού. Αλλά εγώ ειλικρινά σου το λέω, ειλικρινά δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα την έβαζε και κανένα ποδοσφαιριστή. Δεν μίλησα για τον Σβάρνα, ας πούμε, που έπαιξε μετά από 1,5 χρόνο το παιδί, ένα χρόνο. Τον έβαλε μέσα ο προπονητής του να παίξει, έβαλε και γκολ και έπαιξε με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Γιατί αν ήταν Κηφισιά εκ το μάτς, μπορεί να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Και το πιστεύω αυτό, ειλικρινά το πιστεύω. Αλλά ο Μάρκοβιτς για μένα είναι ένας παίκτης ο οποίος αξίζει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Όταν δεν βάζεις έναν παίκτη μέσα να παίξει, έχεις θέμα. Ναι, δηλαδή, ρε φίλε, αλλά τώρα θα μιλάμε έτσι μια ώρα. Η εικόνα που δείξανε χθες με τα 50 άλοθη που τους δίνεις, έτσι, δεν δικαιολογεί να πάρουν άμεσα ξανά ευκαιρία. Αυτό να λέω. Να σου πω κάτι για τον Μάρκοβιτς. Ο Βρουσάη δικαιούται να πάρει ευκαιρία. Ο Βρουσάη έχει το ενασμένα, είναι φρέσκος, είναι γρήγορος. Έχει στον κόλλο ένα θέμα οπωσδήποτε. Άμα το δούμε ξανά και έχει τη διεισδυτικότητα και τα λοιπά, δηλαδή το Βρουσάη, ρε παιδιά, παίζει ο Ολυμπιακός με τον, ξέρω εγώ, μια ομάδα στο 70, είναι 0-0. Τον βάζεις εξτρέμ να κάνει το Γουίγκερ να τρυπήσει ένας μέρα και ένα φορτώσιας είναι. Ο Μάρκοβιτς, αφού δεν πήρε ευκαιρία, η γνώμη μου, με πρόβλημα τον Παπασταθόπουλο, με το Σεμέδο να είναι αυτό που έπαθε ο άνθρωπος. Σημαντικό και αυτό που λες. Ολοκλήρωσε το, Κώστα. Έφυγε ο άλλος στο εξωτερικό, ποιος είναι ο παίκτης και τα λοιπά. Ο Σισε με τα λάθη του, ξέρω εγώ, τα ατομικά, πολύ καλός. Αφού δεν πήρε ευκαιρία με τόσα προβλήματα στα στόπερ, δεν νομίζω ότι θα πάρει. Να στο ρωτήσω, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, γιατί ο Παπασταθόπουλος έχει κάνει κάποια καλά μάτς, ο Σισε και ο Μπα δεν έχουν σταθερή απόδοση, ο Σεμέδο πέρασε την περιπέτεια που πέρασε. Θα ήθελα να τον δω νωρίτερα και πιθανόν ότι η Αν έδειχνε πράγματα στον προπονητή του, θα έπεσε νωρίτερα. Αλλά και για τον Βρουσά ισχύει το ίδιο, γιατί απογοήτευσε ο Νιεκούρου με σκαμπανεβάσματα και τραυματισμούς ο Γκάρι Ροντρίγκες, μεταγραφές καλοκαιρινές και δύο βέβαια, αλλά ο Βαλμπουενά πολύ ποιοτικός, αλλά όχι για πάνω από μία ώρα παιχνιδιού πλέον κι αν. Οπότε γιατί να μην παίξει ο Βρουσάη. Ο Μασούρας αναντικατάστασε από τη μία πλευρά. Okay. Εγώ παιδιά θα το. Να το πω. Εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα. Δεν είναι προπονητής που ρισκάρει ο Μαρτίνς. Θα θυμίσω ότι τον έβαλε τον Βρουσάη στο 83-80 το αγώνα με την Αντβέρπ. Θέλοντας να παίξει επιθετικά. Έδωσε την ασίστ για τον γκολ του Ρεάπτσιουκ. Και τον ξαναείδαμε μετά το Λεβαδιακό. Εγώ λοιπόν έχω την αίσθηση σε αυτό που λες, Γιάννη, το οποίο μπορεί αυτό που λες να είναι μια ποδοσφαιρική λογική, αλλά στο κομμάτι του Ολυμπιακού αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει για ποιο λόγο, διότι ο προπονητής δεν κάνει ρίσκα. Δεν παίρνει ρίσκο στο να βάλει μέσα το Βρουσάη. Ωραία, αν δεν του κάτσει ο Βρουσάη, τον τρώει μετά κατευθείαν. Δεν υπάρχει ρίσκο. Δεν παίρνει ρίσκο και όταν πήρε το ρίσκο,
Έχασες 3-2 από το Λεβαδιακό. Άρα δικαιώνεται σε αυτό. Εγώ θέλω να δω το Βουρσάι στο μάτς με τον Όφι να παίξει στα αριστερά. Βέβαια υπάρχει ο Ρόνι Λόπεζ, το οποίο το παιδί. Μα θα βάλει τον Βρουσάι αύριο, έστω και ως αλλαγή. Θα μπορούσε να τον βάλει. Μα, μα τώρα φάσκες και αντιφάσκες. Τη μία μας λες ότι δεν τον εμπιστεύεται και τη μία μας λες να τον βάλει κόντρα σε μια φορμαρισμένη ομάδα εκτός έδρα. Έπαιξε καλά. Δεν αντιφάσκω και αντιφάσκω. Όχι, άμα σκαλώσει, εγώ αυτό. Δεν φάσκω και αντιφάσκω. Το αντίθετο λέω. Είναι στο 71. Ότι έπαιξε καλά. Λες ότι έπαιξε καλά, ότι ο Μαρτίν σαν προπονητή. Αλλά ότι ο Μαρτίν σαν προπονητή δεν παίρνει μεγάλα ρίσκα. Δεν παίρνει ρίσκα, μα γενικά το λέω για τον Βρουσάη. Το λέω γενικώ. Γενικά. Το να βάλει τον Βρουσάη αύριο στο παιχνίδι δεν είναι ρίσκο. Εντάξει. Νίκο, εγώ άλλο ρωτώ. Τρώσε ένα γκολ στο 60, σε ισοφαρίζει Όφη. Και θέλει μισή ώρα. Και έρχεται ο Νόμπια, πετάει τρίτο στόπερ. Λέμε. Και παίζει στα 40 μέτρα. Και αν βγει να ξεμητήσει τρεις φορές μέχρι το 90. Ναι. Χωράει ο Βρουσάη να τον πετάξει γουίγκερ. Αμέ. Αυτό ρωτάω. Αμέ. Θα είναι πολύτιμο, θα είναι να πει ότι. Θα μου σπάσει ένας με έναν. Και ας μην το κάνει, ρε παιδί μου. Ο Βρουσάη πέρυσι ήταν σχεδόν σε πολλά παιχνίδια βασικός. Τραυματίστηκε όμως, έπαθε μια σοβαρή ζημιά. Επέστρεψε, αλλά δεν του δείχνει την ίδια. Δεν του δείχνει την ίδια επιμονή όπως έχει δείξει με άλλους παίκτες. Αυτό λέω εγώ. Ο Βρουσάη με θυμίζει. Μισό λεπτό, Γιάννη, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ο Βρουσάη μου θυμίζει το Βινίσιος, τον περσινό και τον προπέρσινο στη Ρεάλ. Τώρα τα κολλάει ο Βινίσιος όμως. Θέλω να πω ότι. Και καταλήγω και τελειώνω. Αν έχω ένα παίκτη που είναι γρήγορος, διεισδυτικός και έχει ένα μέναν και χάνει τα γκολ, του δίνω ευκαιρίες γιατί πιθανολογώ ότι δεν θα τα χάνει μια ζωή. Κάποια στιγμή θα γυρίσει αλλιώς το έργο. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Πάντως, εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Ονιεκούρου με 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δώσει ο Μαρινάκης 1, 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια για να γυρίσει πίσω να μαρκάρει. Για να γυρίσει πίσω να μαρκάρει και να μην έχει τόσο εναντίον ενός. Τον Γκάρι πώς θα το πει. Τον Γκάρι το έχει πάρει ελεύθερο. Ελεύθερο, σαν να δεν ήταν. Αλλά έχει πάρει τον Ονιεκούρου. Ναι. Αυτό λέω. Μα απαντάς ο ίδιος στο ερώτημά σου. Ο Ονιεκούρου θα παίζει βασικός βρέξει χιονίσει μέχρι να μπει στη δικασία να κάνει μερική απόσβεση των χρημάτων που ξοδεύτηκαν για πάρτι του. Γιατί χθες πάλι σκία του εαυτού του ήταν. Αλλά πάλι βασικός ήταν. Πάντως ο Ονιεκούρου να ξέρεις. Ήδη έχει παίξει υπερβολικά. Αν συνεχίσουμε έτσι. Ήδη έχει παίξει υπερβολικά. Δηλαδή νομίζω ότι κάποια στιγμή. Γιατί ο Βρουσάη. Προσέξτε λίγο. Ο Βρουσάη δεν είναι Μάρκοβιτς που τον έχει πάρει από την Παρτίζαν στα 18 χρόνια και τον έχει πάρει σαν παίκτη. Ο Βρουσάη είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ο Βρουσάη είναι περιουσία του Ολυμπιακού. Οπότε λοιπόν αυτό τον παίκτη, άμα δεν τον προσέξει για να τον πουλήσει μετά. Δηλαδή στη Βίλεμ, δηλαδή πώ έπαιζε. Θα μου πει τώρα, μην πείτε πάλι Ολλανδικό πρωτάθλημα και ιστορίες. Στη Βίλεμ ήταν δεκάρι, αριστερά, σεντερφόρ, μια χαρά. Και έπαιζε με παιχταράδες. Έπαιζε με τον Ίσακ, έπαιζε με καλούς παίκτες που έχουν πάει σε άλλες ομάδες τώρα. Με τον Παυλίδη πρόλαβε να παίξει παρέα. Οπότε δεν είναι τυχαίοι ποδοσφαιριστές αυτοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πιθανή κόντρα στον Όφη τώρα που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από με βγει η αποστολή, Παπασταθόπουλος είναι μέσα. Mm-hmm. Σισε, νομίζω θα βάλει τον Λόπεζ αριστερά. Δεξιά, συγγνώμη. Τον Αγκιμπού θα τον επαναφέρει. Νομίζω θα αφήσει έξω τον Μπουχαλάκι. Με Μαντί, Εμβιλά και Μασούρα. Θα πω εδώ ότι το συγκεκριμένο μάτς θα είναι μια παρτίδα σκάκι. Και δεν θα είναι τίποτα εύκολο για τον Ολυμπιακό, γιατί εδώ διαβάζω τώρα κάτι λέει 0-3, 1-4 και τέτοια. Παιδιά, μην υποτιμάτε τον Όφη και μην υποτιμάτε τον Νιόπλια. Είναι ύπουλος. Είναι ένας πολύ. Δηλαδή, στο 0-3 με την ΑΕΚ, στο 0-3 που είχαν από την ΑΕΚ που έλεγε. Τι θα γίνει, θα φάει 5 εδώ. Ήταν πολύ ψύχρεμος. Έκανε κινήσεις από τον πάγκο. 1, 2, 3, 4. Το γύρισε το μάτς. Τώρα η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το κλειδί του αυριανού αγώνα, για όσο το παρατηρήσετε, καλά να είμαστε τη Δευτέρα πρώτα Θεός. Θα είναι γιορτή μας, κεράσω και γλυκά. Έχει κερδίσει και η ομάδα. Είναι. Μεγιάδο. Αν δεν κερδίσει η ομάδα, θα κερδίσει. Θα κεράσω. Μεγιάδο. Μεγιάδο. Και. Γκαγέγκος. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι μαζί με τον Τοπάλ είναι οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας. Δηλαδή η μεσαία γραμμή. Αν ο Όφη πάρει τη μεσαία γραμμή από τον Ολυμπιακό και παίξουν πολύ σκληροτράχυλοι και ο Γκαγέγκος και ο Μεγιάδο, θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Λόπες για 45, 50, 60 λεπτά μπορεί να αποδώσει πολύ καλά, γιατί είναι ακόμα πίσω. Εμφανώς, ο Ρόνι Λόπεζ σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Αλλά σε αυτό το γράφημα που βλέπουμε,
Πιθανολογώ ότι Λόπες και Αγκιμπού θα αλλάζουν και πλευρές. Δηλαδή και ο Αγκιμπού πλαγιοκοπεί και φεύγει προς τα άκρα πολλές φορές. Και ο Λόπες δεκαρίζει, έτσι. Θα δει την αδυναμία του, επειδή το, κάνουν πολύ, το έχει κάνει και άλλες φορές με τον Αγκιμπού αυτό ο Μαρτίνς. Θα δει αν, μπορεί να, αν υπάρχει αδυναμία στο αριστερό άκρο. Υπάρχει. Και αν δει ότι υπάρχει αδυναμία στο αριστερό άκρο του Όφη, τότε θα χτυπήσει από εκείνη την πλευρά. Δεν ξέρω αν παίζει ο Μαρινέξ, νομίζω παίζει από εκείνη την πλευρά. Το πιάσε ο Γιάννης, ο Κοροβέσης παίζει. Ο Κοροβέσης, ο Κοροβέσης. Ο Γιάννης έπιασε ένα πολύ ωραίο στοιχείο του παιχνιδιού. Λέει, πολύ σωστά, ο Λόπες έχει τη φύση του δεκαριού, το ξεκινάει από εκεί. Ο Αγκιμπού παίζει όπου γουστάρει. Μπορεί να βρεθεί και εξτρέμ και οτιδήποτε. Η χιαστή κίνηση θα γίνει με το Λαλά να ανεβαίνει. Δηλαδή, ο Λόπες αν αλλάξει θέση και πάει δεκάρι, παίζει καλά. Και ο Αγκιμπού μπορεί να πάει winger. Δεν είναι θέσεις οι οποίες είναι μονοδιάστατες και ο Ελαραμπή μπορεί να βγει και σαν δεκάρι. Και ο Μασούρας μπορεί να παίξει τακτική. Αυτή η τετράδα είναι πολύ καλή. Ναι. Είναι πάρα και πολύ καλή. Και δεν είναι τυχαίο που κρατάει τον Μπουχαλάκη ξανά στον πάγκο, γιατί με Μαντί και Ενβιλά, γιατί αυτή που είναι ο Αγκιμπού βασικός, ένας περισσεύει από τους υπόλοιπους τρεις, έτσι. Ναι, ναι. Ο Ενβιλά σε πολλές περιπτώσεις γυρίζει και γίνεται λίμπερο μπροστά από τα δύο στόπερ για να διευκολύνει τον επιρρεπή στο λάθος Σισε και κυρίως και λιγότερο τον Σοκράτη στο να βγάζεις χωρίς λάθος την μπάλα από την άμυνά σου. Απλά τολμώ να πω ότι επιθετικά είναι φανταστική ομάδα του Ολυμπιακού. Έχω κάποιες υπόνοιες ότι τα χαφ του Όφη με αυτή τη διάταξη μπορεί να το δημιουργήσουν κάποια προβληματάκια στο ανασταλτικό κομμάτι. Για το Μεγιάδο και τον Καγκέκος. Αυτούς τους δύο που είπε ο Νίκος είναι επικίνδυνοι. Και δεν ξέρω τι ρόλους θα πάρει, ποιους θα πιάσει, ποιους θα είναι σκυλιά, είναι σκυλιά. Γιατί Όφη, αν τον παρατηρήσεις, έχει πολύ γρήγορη, πολύ γρήγορο τρανζίσιο. Μετάβαση. Έχει πολύ γρήγορη μετάβαση. Αυτό λοιπόν το κάνει και ο Ολυμπιακός, το έχει κάνει ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς με τον Αγκιμπού. Ναι, αλλά του το κάνουν στην Κρήτη. Επίσης, ο Λόπες, συμμεσχωρείς, ο Λόπες, όπως λέει ο Γιάννης σωστά, μπορεί να μην είναι ακόμα στο 100% της φυσικής του κατάστασης, αλλά βγάζει μια απλότητα. Όπως το λέμε, η ραψοδία λέει της απλότητας. Δηλαδή, δεν πάει η μπάλα τον Λόπες, ο Λόπες πάει την μπάλα εκεί που θέλει. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό γεγονός για το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Εγώ κόντρα στη Φενέρ στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν και το καλό ημίχρονο του Ολυμπιακού, με την είσοδο του Λόπες, πραγματικά ήμουν με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε λίγο, παιδιά. Θα δούμε φάσεις από το Λεβαδιακό στο Ολυμπιακός. Γρήγορα, Γιώργο, ή να πάμε σε ΠΑΟΚ και Άρη Σόφη, που το έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω. Ωραία, πάμε να τις δείξουμε. 1-0, ο Πολέτο είναι η πρώτη κοίτα φάση των γκολ του Λεβαδιακού από τα αποδυτήρια. Κοίτα εδώ τώρα πώς τον χορεύει τον Κούντε, ας πούμε, εντάξει. Ναι. Και πώς παίρνει την μπάλα. Και πώς συγκλίνει. Και πώς συγκλίνει. Και τον έκανε σύγκλινο. Και έγινε του Πολέτο. Λοιπόν, το 2-0. Από τον Παναγιώτο, από απευθείας εκτέλεση. Ντύθηκε Φορτούνη στο Emirates. Ναι, ναι, κοίτα εδώ. Έχει σηκωθεί. Τελευταία φορά που είδα απευθείας εκτέλεση εικόνες στην Ελλάδα, γκολ, πρέπει να ήταν το Κέρκυρα ΠΑΟΚ με τον Γκαρσία από το 0-4. Έχει βάλει και ο Λιβάη, το Λιβάη λες. Έχει βάλει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη. Τη ΣΑΕΚ, ναι. Και δύο έχει βάλει τον Κωνσταντίνου, ο Χατζιπαναγής. Ο Κρίστης να τον πήδηξε ποτέ εκεί, και ο Μαλιάς και ο Νίκας. Και παραλίγο να βάλει και στο Σαργκάνη. Που ο Σαργκάνης δεν έχει φάει στη ζωή του γκολ από απευθείας κόρνερ. Ναι. Λοιπόν, παραλίγο ο Χατζιπαναγής να του έκανε αυτό το goalkeeper τέτοια ζημιά. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Νιεκούρου από πάσα του Τικίνιο. Όπου παίρνει πλάτη. Είναι μια φάση που είδαμε και νωρίτερα σε ένα άλλο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Εδώ βγαίνει ο Νιεκούρου. Ούτε αυτό. Ωραία κεφαλιά από τον Σεμέδο για το 2-1. Ναι, έχει διαβάσει τη φάση. Άμα δεις από το φάουλ το οποίο εκτελείται, έχει διαβάσει τη φάση. Είναι και αμαρκάριστος. Πολύ ωραίο γκολ. Αμαρκάριστος. Κάνε όμως και βήματα μέχρι να τη διεκδικήσει την μπάλα, δεν τον παρατηρούν εκεί οι παίκτες. Και ο Νίκας αυτό σε φάση. Ευκαιρία με το δοκάρι με Μπερντόμο από τον Λεβαδιακό. Ο Μπερντόμο. Καλή κομπίνα, αλλά ο Γιώργος δείχνει κάτι εδώ. Αυτό που λέγαμε, το παίκτη στο ημικύκλο. Ότι δεν υπάρχει αγκυροβολισμένο παίκτη στο ημικύκλο για να πέσει στο σούτ. Εκεί, πού ήταν ο Κούντε. Ο Κούντε πρέπει να ήταν εκεί. Έτσι. Ή ο Σουρλής, ο Γιώργος δείχνει τα μέτρα.
και αναδεικνύει ένα θέμα τακτικό αμυντικά το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και το οποίο ο Αλέφατος μας το έλεγε Πολάκης. Πάντα. Πολάκης, όχι Μέιτα. Λεβαδιακός, τον γκολ του Δούντσιου από σέντρα του Χάμοντ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα εδώ. Που τι είναι αυτό. Το δεξί μπακ δεν υπάρχει πουθενά. Εδώ είναι για όργωμα. Εδώ είναι για όργωμα, όντως. Είναι μια φρέζα, κάνει τα χόρτα. Έχει μια... εδώ, έχει βγει, έχει κάνει τον κοντρόλ, κοιτάει, βγάζει τη σέντρα. Είδε Netflix, πήγε για καφέ με την κοπέλα του, τα είπανε κιόλας. Γιατί δεν πήρε χώρο όμως και σέντρα. Ξέρεις γιατί. Γιατί ο μπακ σου λέει θα βγει πλάγιο η μπάλα. Ο Ανδρούτσος. Τζάμπα τρέχει ο μάκος. Όχι, άλλο λέω. Γιατί ο παίκτης του Λεβαδιακού δεν πήρε κι άλλα μέτρα και την έκανε σέντρα από εκεί. Ναι. Προφανώς γιατί δεν το δουν πια να βγαίνει εκεί πέρα στη φάση. Και να δούμε και το. Τι να δούμε τώρα, το 3-2 του Λόπεζ είναι. Ναι, νομίζω ναι. Ο Νιεκούρου. Και ο Λόπεζ βγαίνει σαν τρέιλερ, βλέπεις, βγαίνει σαν τρέιλερ. Ναι. Και Βλασάρι, 3-2. Ωραία. Μουτσοδιά, βέβαια, η είδηση της ημέρας έρχεται από Τουρκία, ε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια είδηση. Που δεν λέει. Για μένα δεν λέει κάτι. Δεν θέλω να την πιστέψει. Δεν πιστεύω ότι ο Μασούρας θα πάρει Τραμπζονσπόρου καταρχήν. Όχι, για την πρόταση λέμε, όχι αν θα πάει. Ούτε θα κάνει πρόταση Τραμπζονσπόρου στον Ολυμπιακό. Στα 7 εκατομμύρια γράφεται. Ναι. Σε πάρα πολλά μέσα. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησε το πρωί από τη Σαμπάχ και το πήραν όλοι. Ότι θέλει να πάρει, ότι θα κάνει πρόταση μέχρι το 2024 η Τραμπζονσπόρου στον Μασούρα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2024. Εντάξει, προφανώς θα κάνει πρόταση για να του πάρει συμβόλαιο. Ναι, θα του κάνει μια πρόταση, θα εισπράξει μια ωραία χιλόπιτα και από εδώ πάνε κι άλλοι. Σιγά μην φύγει ο Μασούρας να πάρει. Στα 7, όχι, λες. Όχι. Και δεν νομίζω ότι κάνουν και πρόταση 7 εκατομμύρια. Α. Λοιπόν, μάλιστα. Νομίζω ότι είναι παραμύθια των Τούρκων αυτά. Δε. Α. Okay. Στην χειρότερη από εμάς. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Εκεί δικαιώθηκε ο Βραμίδης που λέει θα κερδίσει τη Λάρισα. Δεν την κέρδισε. Εδώ τώρα έχουμε ένα 4-4-2 με ένα εξάρι και 3 οκτάρια. Καντουρί, Μούρκ, Σβάμπ και ο Εσίτη πιο πίσω. Αυτό το σχήμα διάβασα, Κωστή, ακόμα και το σχήμα δηλαδή ως τακτική, ότι ήταν αναγκαστικό λόγω των πολλών απουσιών που είχε. Ναι, τον εξτρέμ, αναγκαστικά σου λέει θα βάλω 4 χαφ. Θα φάω γκολ γιατί εντάξει, το πάω 0-0, το κάνω ένα 0, εντάξει. Αυτό εδώ για να πετύχει πρέπει οι μπακ να ανέβουν απάνω. Mm-hmm. Ο Ντέιλορ το παιδί, εντάξει, μέτριος μπακ, δεξιά ανεβαίνει άμα τον βάλεις, αριστερά με το κουλό και να ανέβει, είναι ως επικίνδυνος ένας 78 χρονών με προστάτη. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνος. Ο Λίρατζης το παιδί, ξέρει ότι δεν το γουστάρει, τον έβαλε αναγκαστικά, μέχρι το κέντρο ανέβαινε. Και ο ΠΑΟΚ μπλοκαρίστηκε σε αυτό το στυλ. Έβγαινε ο Σφιντεύσκι, γιατί καλό παιδί στα πιο πολλά μέτρα να κάνει πιο πολύ το χαβ, να πάρει, να κάνει, να ράνει. Σε δραματική κατάσταση ο Άκπο, φοβερή πτώση και τα λοιπά, ναι. Και σε ταχύτητα και σε φόρμα και σε καλά μπάλα, δεν ξέρω ούτως ή άλλως. Τα έλεγε ο Άβρα αυτά. Έχουμε να δούμε και μία κάρτα νομίζω. Με στατιστικά Σφιντέρσκι, μόνο Σφιντέρσκι, δεν ξέρω. Α, εδώ ναι. Είναι και τα δύο φόρ του ΠΑΟΚ. Αυτό που λέγεις εσύ, Κωστή, δεν έχει πάρει γκολ από τα φόρ του φέτος. Βέβαια. Δεν έχει πάρει. Και παίρνει γκολ τώρα. Το τελευταίο γκολ του Πόβαλο ΠΑΟΚ πριν 400 λεπτά το είχε κάνει στη λεωφόρο ο Κούρτης. Με φάουλ. Και πάλι με φάουλ το ίδιο. Διαμαρτύρεται ο Γιώργας. Εσείς. Στον Παναθηναϊκό, μια κουβέντα έτσι όμορφα θα κάνω. Δευτερόλεπτα. Ρε παιδιά, τι μήνυση και αγωγή, επειδή είπε για τον Βαρδινογιάννη ότι είναι δυνατόν να το κάνεις μήνυση. Είπε, ξύπε, εντάξει, το είπε αυτός, έπεφτε ο Μίτσος κτλ. Άμα ήταν έτσι, όλη μέρα στα δικαστήρια θα ήμασταν. Όχι ότι συμφωνώ, γιατί επί Βαρδινογιάννη και η Λάρισα πήρε πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα και η Άκη πήρε πρωτάθλημα και ο Πάοκ πήρε πρωτάθλημα. Όχι ότι δεν ήλεγε τα πράγματα ο καπετάνιος, αλλά. Εντάξει, είπε μια κουβέντα πάνω στο αυτοθυμό του, γιατί μπορεί να μην ήταν και φάουλ, να ήταν ανάποδο. Είπε μια κουβέντα παραπάνω προπονητής. Ο φάουλ δεν ήταν σίγουρα. Ναι, εντάξει, τι μπορεί να το κάνουμε μήνυση τώρα τον άνθρωπο. Έλα, ρε γάμο. Υπερβολικό νομίζω ήταν και εγώ αυτό. Εντάξει, πάνω σε αυτό, τι σχέση είχε ο Γαλάκος και ο Σαραβάκος. Λοιπόν, ο Ακπομπ. Πού τη σημείθηκε. Ο Ακπομπ έφυγε, είχε ένα καλό στοιχείο. Πετούσε την μπάλα από πίσω και διέλυε τα στόπερ και πλάσερτε και έκανε τα γκολ. Αλλιώς γκολ έβαζε
δύσκολα. Έκανε μια γκολάρα στην ΑΕΚ με το Ψαλίδι, αλλά άμα και σε αυτό το στοιχείο, εγώ το βλέπω ανέκρηκτο. Mm-hmm. Δηλαδή το προλαβαίνει ο στόπερ της Λάρισσας στο σπριντ, έχουμε πρόβλημα. Σωστό, σωστό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο καθαρά ειδησιογραφικό που αφορά την ανακοίνωση της ποινής για την έδρα του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι ποινή, αυτό είναι ευεργέτημα. Ευεργέτημα, ε. Ε, βέβαια. Άμα παίξουν τώρα με τη Λίγκον, αν γίνει το μάτς με κόσμο, γιατί παίζεται ακόμα, εγώ έδωσα 20 προσκλήσεις, θα ξαπέσει ξύλο. Κανονικά γιατί... θα γίνει με τη Λίγκον, θα πάει ο κόσμος. Η θύρα 4 κλείνει για το μάτς με τη Λαμία. Η θύρα 4 τώρα θα έχει θέματα. Γιατί θα έχει θέματα. Γιατί δεν λύθηκαν τα προβλήματα του ΠΑΟΚ τα εσωτερικά. Προσλάβανε και έναν στον ΠΑΟΚ στην ασφάλεια που είναι παλέμαχος αστυνομικός γενικός διευθυντής. Δεύτερη φορά στον ΠΑΟΚ. Φωνάζουν οι Ολυμπιακοί, φωνάζουν οι Αριανοί. ΠΑΟΚ θρησκεία αστυνομία. Η θύρα 4 λέει: καλά, ρε κουφαλές, φύρατε τους αστυνομικούς για να μας συλλαμβάνουν. Μυρίζει μπαρούτι τούμπα. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ με τη Λίγκον μπορεί να φάνε κανένα τρύπημα και να έχει κι άλλο σκηνικό. Οι τέσσερις που πήγανε στη. Ναι. Που τους μαζέψανε τα παιδιά αυτά. Εντάξει, βέβαια εκεί ξέρεις δικό στα... ναι. Τώρα θα ναι. μου πεις. Παίζει, ναι, παίζει, όχι, παίζει πρόκριση και παίζει με ομάδα του Γιβλαρτάρ. Δηλαδή να γίνει. Άμα δεν πάει καλά η οικογένεια, θεσμικά, θεσμικά τι θα πει. Ο Ραστέλ με την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ με τους οργανωμένους. Η δημοσιογράφη με τους οργανωμένους. Θα πέφτει ξύλο. Εγώ επειδή του ζω εδώ δίπλα είμαι. Ναι. Με τη Λίγκον θα έχει θέματα. Μάλιστα. Αν και τώρα θα έχουν παραπάνω ΜΑΤ, να προστατεύσουν το προϊόν κτλ. Πιθανολογώ θα γίνει έξω η μανούρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με τις φάσεις, γιατί ο ΑΚΠΟΜ ήταν ο μοιραίος σε αυτό το παιχνίδι. Το είδα, ρε παιδί μου, και λέω το Center for, εάν είναι σε κακό φεγγάρι, είναι σε κακό φεγγάρι. Τέλος, εδώ βγαίνει τέτα-τέτ, πολύ ωραία μπαλιά, δεν πρόσεξα τώρα από ποιον ήτανε. Το πρόλαβε ο... Από στόπερ ήταν νομίζω. Από στόπερ, τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχάη ήταν αυτός. Μιχάη, μάλλον τον Μιχάη πρέπει να ήταν. Και γιατί πώς θα βγάλει φάση. Τον έχει προλάβει εκεί έτσι. Τον έχει θα βγάλει ΠΑΟΚ φάση με συνεργασία νομίζω από τον άξονα. Α, πάρ την παλιά την καμπινάδα. Αλλά και με... εδώ πρέπει να βάλει το σώμα του να καλύψει την μπάλα. Και δεν το βλέπεις πώς τρέχει. Αυτό στα πρώτα 10 μέτρα τα έκανε σε 1,2 δευτερόλεπτα όταν ξεκίνησε. Ναι. 1,4 δεν θυμάμαι πόσο. Δηλαδή Πόρσε καρέρα. Τώρα ξεκινάει. Πώς ξεκινάω εγώ στην παραλία Θεσσαλονίκης 53 χρονών και νομίζω ότι κάνω το σπρίντερ. Έτσι ξεκινάει και αυτό τώρα. Πάμε να δούμε και την άλλη φάση. Είναι πάσα από Σφιντέρσκι. Κάνει ωραία πάλι γιώμα. Πάλι γιώμα. Δεν μπορεί να παράξει από τον άξονα. Δεύτερη φάση, δεύτερη γιώμα. Γιώμα, ναι. Πέσαμε στο γήπεδο της Τριανδρίας Α Θεσσαλονίκης με τα χιλιάς Τριανδρίας. Και ο διαιτητής μας λέει μετά το μάτς, θα πάω λέει για να κάνω το αυγενικό μου. Έτσι ήταν συνέχεια. Από το στόμα. Λοιπόν, το γκολ της Λάρισσας με τον Ταχάρ. Εδώ τον πήρανε την κεφαλιά των Ικασών. Ο Τέιλορ που έχει γυρίσει δεξί μπακ. Δεν γυρίζει στα στόπερ. Είναι αυτά που λέμε ότι ο μπακ πρέπει να γίνεται. Ναι, αυτό το πράγμα. Και βάζει δύσκολο γκολ. Πολύ δύσκολο γκολ. Ναι. Μεγάλη τέχνη. Αν το βάλει δηλαδή στην Ευρώπη θα πεις τι τέχνη έχει. Σωστό. Γιατί είναι πολύ κλειστή γωνία. Με το ανάποδο πόδι με φαλτσάκια. Κοίτα πώς την παίρνει εδώ. Τη χάνει την κεφαλιά. Ναι. Και έρχεται. Ο μπακ δεν υπάρχει δεξιά εκεί. Ο Ζίβκοβιτς έχει χάσει την μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς το παιδί. Εντάξει, και με την μπάλα στα πόδια κακός είναι. Να σημειώσουμε, γιατί δεν το είδα και πέρασε τα ψηλά, ότι η Λάρισα είχε 12 Έλληνες που παίξαν συνολικά και ο ΠΑΟΚ υπήρχε χρονική διάρκεια του παιχνιδιού που δεν είχε κανέναν, έτσι. Πού να το βρει τον Έλληνα ΠΑΟΚ. Και τι τους νοιάζει, εδώ ο ΠΑΟΚ είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεξιά, ας πούμε. Το γκολ του Κούρτιτς, να δούμε, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το αν ήταν ανάποδο το φάουλ. Από ό,τι δόθηκε, αλλά η εκτέλεση είναι άψογη. Είναι δεύτερο ή τρίτο, τρίτο φάουλ που βάζει. Με Παναθηναϊκό έχει βάλει. Με τον Άρη δεν του πέρε, βγήκε. Νομίζω ότι δεύτερο είναι. Πρέπει να είναι τρίτο. Έχει βάλει και με βαθμό. Που και στην Ευρώπη. Πρέπει να έχει βάλει κι άλλο γκολ, ναι. Ένα που ήταν να το εκτελέσει ο Βιερίνε και το εκτέλεσε ο Κούρτιτς. Το εκτέλεσε αυτός, ναι. Δεν θυμάμαι, αλλά καλά πότε. Η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ από πίσω. Να πάμε σε μια δυσάρεστη, γιατί στα 79 χρόνια έφυγε
ο Βούκοτιτς. Ο Μομτσίλο Βούκοτιτς, πάω. Μεγάλος παιχταράς. Μεγάλος παιχταράς. Είναι ένας από τους legends της Παρτίζαν, ήταν να πούμε. Από τους θρηλυκούς παιχτες. Εξαιρετικός προπονητής και φανταστικός άνθρωπος. Από τότε του λέγαμε με σταμάτα να καπνίζεις. Γιατί μας έκανε κάτι μαθήματα. 4 πακέτα τσιγάρα, το λάριγκα έφαγε. Δεν πήγε να κάνει μια χιστεοσκόπηση. Πώς θα λέω, χιστεοσκόπηση, λαριγκοσκόπηση να δει. Παφ, πουφ, τα τσιγάρα την πάτησε. Κρίμα που έβγαλε. Στεναχωρέθηκα γιατί ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Στα 71 του χρόνια ένας εξαιρετικός προπονητής και πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Λυπήθηκα πάρα πολύ και του λέγαμε σταμάτα να καπνίζεις. Πολύ τσιγάρο. Ρε. Τι πράγμα ήταν αυτό. Παφ, πουφ, φουγάρο. Τι πράγμα ήταν. Πάμε μια γρήγορη, Γιώργο, πολύ γρήγορη ματιά στον Άρη. Με τον Όφη είχε βάλει το φαουλ. Με τον Όφη. Κέρδισε 3-1 τον Όφη. Ευχαριστώ, φίλε μου, Τόμου. Τα δύο ήταν πέναλτι και το πολύ ωραίο γκολ του Ιτούρμπε. Εδώ είναι με Γκαρσία, πάλι ενδιαγές, ρόλο μπροστά από ο Τζέκο και Σάσα, Γκάμα και Καμαρά μπροστά. Γκανία Σούντγκρεν. Μπορεί να ξεκινήσει και ο Μπαρτόλιο. Είναι έτοιμος. Ο Μπερτόλιο έβαλε τη θέση του ενδιαγέ. Ναι, ενδιαγέ, και μπορεί λέγιο. Να παίξει στη θέση του Σάσα ο ενδιαγέ. Μιλάμε τώρα για το μάτς κοντρά στον Αστέρα. Ο ενδιαγέ δεν παίζει γιατί είναι τιμωρημένος. Ναι, δεν παίζει. Ο ενδιαγέ δεν παίζει γιατί είναι τιμωρημένος. Ο Μπερτόλιο θα παίξει. Αυτή είναι η δεκάδα. Και μπορεί να ξεκινήσει και τον Ιτούρμπε που ίσως ανεβαίνει. Τζέκο Σάσα πολύ καλή. Τετράδα καταπληκτική, καλή. Ο Γκανέ ανέβηκε. Το Τζέγκο, να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ανανέωση του συμβολέου του. Ναι, για κόφτης. Δεν του δίνει πολλά λεφτά γιατί λέει σηκώφεις μόνο. Ο Τζέγκο είναι ο σκύλος και ο Σάσα είναι ο δημιουργός. Ναι, κάπως έτσι. Επίσης ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια για τον Φαμπιάνο και έχω μάθει ότι κάποιες ομάδες από την Ισπανία το θέλουν τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κάνει και ένα άλλο καλό. Είναι η πρώτη πάσα του αρκετά καλή. Χτίζει ο Άρης από πίσω, δεν χρειάζεται να έρθει ο Μπερτόλιο 30 μέτρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι καλό αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να δούμε γρήγορα φάσεις για να πάμε και στα προγνωστικά. Όχι, δεν προλαβαίνουμε, το κρατάμε για την άλλη φορά. Τουλάχιστον τον γκολ του Ιτούρμπε να βλέπαμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά μας για να κάνουμε φινάλε. Εγώ απουσίαζα στο ραδιόφωνο νωρίτερα, οπότε θα είναι σε πρώτη. Πανελλήνια μετάδοση. Ναι. Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης, κύριε Αβραμίδη. Χ2. Χ2. Over εγώ. Over. Εγώ θα δώσω Ατρόμητο Άσο. Ντέρμπι Ουραγών, ε. Ντέρμπι Ουραγών. Βόλος Πανετολικός. Over. Over. Over και εγώ. Over το έχω. Εντάξει, 3 over και εγώ. 2-20, έτσι. Επιμένω να έχουν ψηλά το over του Βόλου. Αυτό και πες και ο Πανετολικός λίγο ανοίχτα. Όφι Ολυμπιακός. Γκολ. Εγώ θα πω 2-3, φλόρικο. Εγώ θα πάω και εγώ στο γκολ, γιατί εκτός έδρας ο Ολυμπιακός τρώει. Ιωνικός ΠΑΟΚ. 2-3 τέρματα. Θα παίξω διπλό και άντερ. Τι είπες, Κωστή? Διπλό και άντερ. Εγώ θα πάω στο over. Θα έρθει η Νεάπολη. Γιατί να μην έρθω. Θα το κάνεις live. Μακάρι, φτιάξε μου ένα τέτοιο σκηνικό κάπου. Και ας μας ορμήξω, δεν πειράζει. Αρκεί να κάνουμε δουλειά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Χ2. Εγώ θα συγγνώμη, παίξω. Λάθος. Over 2,5. Το πρέπει να το Μαρία. Ναι. Εγώ θα παίξω. Χ2 το θέλει, over 2,5 το δίνει, καταλάβεις. Εγώ θα παίξω καρφίχη. Καρφίχη. Κι εγώ, καρφίχη. Και σκορ 1-1. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Τι έμαθα μου το κύρλα το τέτοιο. Γκολ. Τι να κάνω, ρε φίλε. Γκολ. 2-3 γκολ. Άσο. Ο γνωστός οπαδός του Άρη για να θέλει να τσαβήσει. Μα τώρα τον αδικείται τον Άρη. Λαμία Πας. Χι. Χι. Να πούμε ότι δεν ξέρουμε πού θα γίνει ο αγώνας. Εντάξει. Πάμε να παίξουμε τρίλιζα. Αν γίνει στο γήπεδο της Λαμίας, το άντερ αυτό δεν χάνει. Σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, δεν ξέρω. Και οι τρεις χι. Είναι αμαρτία τραυματιστούν παίκτες και τέτοια. Ας πάνε κάπου. Να στείλουμε χαιρετισμούς στον κύριο Πανίδη.
Πού είναι? Το Μάνο Δαβανίδη. Το περιμένουμε αύριο. Ο Μίστερ Χ. Να το εδώ. Ο Μίστερ Χ, βέβαια. Λοιπόν, και Τάσος Καλτάκης σε τομερή αγωνιστική κατάσταση. Βέβαια. Με αυτά θα κάνουμε φινάλε. Αύριο 4.30 Bet Weekend. Δευτέρα πρώτα ευθέως και πάλι στις 18.00 με όλα τα μάτια του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά.